Καλό μεσημέρι. Θες πάλι να μιλήσεις. Δεν βαρέθηκες 2 ώρες. Όχι, φίλε. Ωραία κομπή κάνατε και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους φιλάθλους. Στους ακροατές που βγήκανε. Που έλεγαν οι μισοί ότι θέλουν τον Αβραάμ και τους έλεγε ότι είναι Αριανοί. Τι πράγμα είναι αυτό. Δεν γίνεται μόνο στον ΠΑΟΚ αυτό, δηλαδή. Γίνεται και σε άλλες ομάδες. Αυτό εδώ με το ποιος είναι και ποιος δεν είναι μια ομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή έχει καταντήσει όχι απλά η ιδέα. Κάποια στιγμή όταν σταματάνε τα επιχειρήματα, αρχίζουν τα πόσα χρόνια τρέχω εγώ με την ομάδα. Λες ναι. Και αν ας πούμε είσαι φίλαθλος που τρέχει συνέχεια στο γήπεδο ή έχει διαρκείας, έχεις περισσότερο δίκιο σε κάποια θέματα που δημιουργούνται. Εντάξει, ο Άρης φίλε έχει μπλέξει γιατί είναι πολύ δύσκολη αυτή η κατηγορία. Έλεγα, έλεγα πριν έξω στον Χρύσανθο ότι δεν πιστεύω ότι η οικογένεια του Άρη, γιατί πια δεν είναι ένας, ακόμα ο Άρης δεν είναι ένας μεγαλομέτοχος, ένας επενδυτής, ένας έτσι που να κάνει τις κινήσεις και να τον κρίνουμε, όπως κρίνουμε ας πούμε το Σαββίδι, και να λέμε τελείωσε αυτό. Προς το παρόν ακόμα η οικογένεια της ομάδας αποφασίζει σαν σύνολο. Δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πολύ. Ο Καρυπίδης είναι, γιατί. Εντάξει ρε φίλε, είναι και όλοι οι άλλοι όμως. Ο Καρυπίδης ακόμα δεν είναι. Δεν φαίνεται καν στα χαρτιά. Δεν έχει ο άνθρωπος κάτι δικό του, τις μετοχές δικές του κλπ. Εντάξει, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα πάρει την ομάδα στα χέρια του. Αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει και κάτι διαφορετικό. Και βλέπεις να πούμε, ξεκινάει ένα μάτς, να σου λέω στον Αχαρναϊκό, μέσα στο Μενίδη. Που έχεις δει ότι ο Αχαρναϊκός έχει χάσει από αρκετές ομάδες. Δηλαδή, κέρδισε, ας πούμε, 2-0 τον Όφη και στο τέλος έχασε. Πριν από μια εβδομάδα έγινε αυτό. Και είσαι εσύ ο Άρης. Και πας εκεί και είσαι έτσι στο 30 με σβηστές τις μηχανές, 0-2. Τι άλλο να κάνεις. Δεν μπορείς να κατηγορηθείς ότι είσαι αδιάφορος κλπ. Και σπάει ο διάλογος στο ποδάρι, τρως ένα γκολ της καθυστέρησης και βγάζεις όλο το δεύτερο ημίχρονο άγχος. Και δεν μπαίνει μπάλα, δεν θα δεινοπαθήσουν οι Αριανοί φέτος. Εγώ δηλαδή πρέπει να γίνει μια στραβή τύπου Καλυθέας για να μπω στη διαδικασία να κάνω καζούρα τους κολλητούς μου Αριανούς. Δεν μπορώ εύκολα να το κάνω και δεν θα ήθελα με τίποτα να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Δεν θα βρεθείς από ό,τι φαίνεται. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη ζωή τώρα δεν ξέρω. Μπορεί ο γιος μου, ο γονός μου. Δεν το βλέπω. Δεν... Να κάνει μια γύρα ιστορία και να βρεθούν στα κάτω τους. Ξεκινήσαμε όμως με ΠΑΟΚ 24. Ο συνάδελφος. Όλα μέσα είναι. Ο συνάδελφος είναι καθοδόν. On the road. Τι καθοδόν. Ζακ Κερουάκ. Καθοδόν δηλαδή. Καθοδόν για Μέτσοβο. Θα πάνε λέει να φάνε κρέας. Θα φάνε ψητά και τέτοια. Ζήτησε άδεια. Στην εκπομπή γιατί δεν ήρθε. Ζήτησε ρεπό. Από ποιον ζήτησε. Δεν προλάβαινε. Γιατί που θα πάει στο Ηράκλειο. Φιλέ, δεν στην Τρίπολη θα πάει. Δεν είδες τι έγραψε για να του πούμε. Λέει άντε, άλλα 500 χιλιόμετράκια. Έγραψε τώρα στο Facebook. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Πολύ συγκινητικό ρε φίλε. Πω, ρε φίλε, έβαλε και την επιστροφή. Αυτό κανείς δεν το κάνει. Δηλαδή, άμα πας στην Αθήνα, λες άντε άλλα 1000 χιλιόμετρα. Πολύ συγκινητικό. Ναι, ναι. Το έθεσε δηλαδή έτσι χιλιόμετρικά ότι είναι κόπος μεγάλος. Θα οδηγήσει κιόλας. Ευθορές, το αμάξι. Ναι, θα οδηγήσει κιόλας. Τώρα μιλήσαμε στο τηλέφωνο που λες. 12 παρακάτι, ναι. Με στάνια να του κάνω μια δουλειά γιατί σε αυτά είναι πολύ καλός. Είναι manager. Ναι, manager, ναι. Σωστά. Είναι. Το περιμένει να έρθουν να τον πάρουν για να φύγουν. Δεν θα παραβρεθεί στην εκπομπή δηλαδή. Όχι. Τζάμπα περιμένουμε. Όχι, τζάμπα περιμένουμε. Μάλιστα. Αφού μάθαμε λοιπόν ότι. Από τρίτους μάθαμε ότι θα απουσιάσει ο συνάδελφος Σταύρος Κόλκας για άγνωστο λόγο. Θα απουσιάσει. Ενώ προλάβαινε εύκολα να φύγει από εδώ ακόμα και στις 3 η ώρα να αναχωρούσε. Θα ήταν εύκολα στις 5 ώρα στα πολύ ωραία δημοσιογραφικά του, των Ζωσιμάδων. 5 ώρα θα είναι εκεί. Παρ' όλα αυτά, επιλέγει να ξεκινήσει. Επαγγελματίας είναι, ρε φίλε. Και άμα τύχει κάτι απρόπτο. Χιόνια. Στο χιόνια, Μέτσοβο. Στο Ανήλιο. Ένας κλεισμένος δρόμος από τους αγρότες. Να, το Ραφαήλ δεν τα έλεγε. Ένα λάστιχο χτυπάξι. Χωρίς να κοπεί πάλι. Θα έλεγε χωρίς να τον κόψει όλος. Επικοινωνείτε με την εκπομπή μηνυματικά, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να πείτε για τον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλι, για τους άντρες, για τις γυναίκες, για τα παιδιά, για όλα τη μέρα του ΠΑΟΚ, μια και ακούτε ΠΑΟΚ 24 και στο ΠΑΟΚ 24 ασχολούμαστε με όλα όσο μπορούμε, πέρα από το ποδόσφαιρο που πάντα ήταν, είναι και θα είναι το βασικό θέμα της εκπομπής. Βασικό θέμα δηλαδή σήμερα είναι το ΠΑΣ για ένα ΠΑΟΚ. Λογικό. Έτσι. Ο αγώνας που ξεκινάει 7.30. Νομίζω ότι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να ασχοληθούμε έχει να κάνει με το γήπεδο, με τις καιρικές συνθήκες, τι γίνεται στα Γιάννενα. Τώρα καλώς γίνεται αυτό, κακώς γίνεται αυτό, είναι λίγο υπερβολικό. Δεν ξέρω, θα αποδειχθεί το απόγευμα. Δηλαδή όλα όσα
αφορούν αυτή την αναμέτρηση περιστρέφονται γύρω από το πώς είναι το γήπεδο. Δηλαδή, ακόμα και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ακόμα και το μυαλό των ποδοσφαιριστών, ακόμα και η ενδεκάδα, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, καλός, κακός, αυτό ισχύει. Κακός δεν θα έπρεπε. Τι σχέση έχει ο αγωνιστικός χώρος. Ναι, και άμα δεν ασχοληθούν, θα λέμε κακό δεν ασχοληθήκατε και δεν προετοιμαστήκατε. Όχι, όχι. Έτσι όπως το θέτεις, καλώς ασχολούνται. Διότι εννοείται πως στην ανάλυση του αγώνα είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που πρέπει να προσεχθεί. Μα είναι θέμα συζήτησης. Αν το θέτεις έτσι, αυτό ναι. Αυτό πράγμα από το απόγευμα της Τετάρτης. Πότε έπαιξε ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Τετάρτη δεν ήταν. Πέμπτη. Ναι, Πέμπτη. Πέμπτη απόγευμα. Ναι, Πέμπτη, sorry. Δεν είναι. Μα να σου πω κάτι. Το γήπεδο αυτό το συζητάς όλη τη χρονιά. Δεν είδες το μάτς Γιάννενα Πανιώνιος. Όταν παίξαν εκεί σε εκείνο το χωράφι, δεν είπες, όχι, πώς θα πάμε εμείς σε 8 μέρες να παίξουμε. Να, την προηγούμενη Κυριακή ήταν αυτό. Δεν είναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα να δει ένας παίχτης αυτόν τον αγωνιστικό χώρο και να πει εντάξει, θα έρθω να παίξω σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν έχουν παίξει όλη την καριέρα τους. Κάποια τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή, είναι όμως μία. Ο άλλος στην Ουκρανία τι έπαιζε, σε χαλιά. Είναι έκτακτη κατάσταση αυτή. Ένα γήπεδο κανονικό, έχει συμβεί ένα απρόπτο γεγονός και είναι χάλια. Εδώ είναι το φυσιολογικό του αυτό. Δεν είναι έκτακτο γεγονός. Φίλε, να σου πω κάτι. Σε πιο προηγμένο πρωτάθλημα θα το πει στους διοργανωτές ότι ξέρετε, τα γήπεδα δεν είναι της εταιρείας, της ομάδας. Είναι του Δήμου. Του Δήμου είναι το πας. Ναι, πήγαινε πες το αυτό στη Σουόνση, στην Άστον Βίλα και στην Μάντσεστερ Σίτι. Δηλαδή αυτοί αποκαλούνται χωριάτες και είναι πιο πρωτεβουσιάνοι από τον κάθε Έλληνα. Και από κάθε Αθηναίο και κάθε Θεσσαλονικαίο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά τα γήπεδα. Το μάτσα Χαρναϊκός Άρης το είδες προχθές. Το είδα, ναι, έτσι είναι το γήπεδο. Ναι, εκεί. Τη φωτογραφία που ανέβασε ο Στέργιος Αναστασιάδης στη Football League 2. Με τον μπάγκο εκείνης της ομάδας γάμα εθνικής. Άλλο είναι αυτό. Ναι, θέλω... Αυτό είναι προβληματική ομάδα. Το μάτς όφι Λαμία το είδες. Να δεις χλωτάπιτα 6 χρωμάτων. Αλήθεια σου λέω. 6 αποχρώσεων. Ναι. Ναι, δεν είδα καθόλου. Ελάχιστο πράσινο. Μα... Πάρα πολύ γκρι. Λίγο μαύρο. Είναι αυτό που ξεχωρίζεις ποιο είναι το τυρκουάζ, ποιο είναι το βεραμάν, ποιο ναι, είναι το πράσινο. Είναι σαν οικόπεδα χωρισμένα, ρε. Αυτό είναι του Θανάση. Α, πώς βλέπεις από ψηλά. Ναι, αυτό. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Τι να κάνεις, Ελλάδα είσαι ρε φίλε. Ελλάδα είσαι ρε, ναι, Ελλάδα είσαι. Και φτωχοποιηθήκαμε, κοίταξε να δεις. Όταν έτσι. Ακόμα νομίζαμε ότι είχαμε λεφτά, έτσι. Όλα αυτά ήταν καλύτερα. Δηλαδή, πώς ρε παιδί μου πριν 10 χρόνια έβλεπες την πρόσωψη μιας οικοδομής και ήταν τζιτζιλονάτι. Και τώρα δεν μπορούν οι ένικοι να συνεννοηθούν να τη βάψουν και κρέμονται οι σοβάδες. Ή πώς έλεγε ο άλλος τραγικά που έλεγε: έχεις δει τα δόντια του Έλληνα που έχει να πάει στον οντίατρο 3 χρόνια. Γιατί δεν είναι άμεση προτεραιότητα, ρε παιδί μου. Όταν είσαι φτωχός, ναι. Αρχίζεις κόβεις από αυτά που θεωρείς πολυτέλεια. Έτσι και στο ποδόσφαιρο, αυτοί που διοικούν τις ομάδες νομίζουν με το φτωχό τους στο μυαλό ότι αφού δεν έχουμε πολλά, από εκεί να κόψουμε. Νομίζω να πάρουμε τον παιχταρά και να κόψουμε από το γήπεδο. Νομίζω ότι ακόμα και όταν τα είχαν και είχαν και πολλά έσοδα. Γιατί πάλι δεν δίνανε. Πάλι δεν δίνανε. Και πάλι λέγανε η Λίγκα να φτιάξει, η ΕΠΑΕ να τα φτιάξει και τα λοιπά. Μα ξέρεις κάτι, όταν δεν είναι κατακριτέο και δεν τους κράζεις αυτούς που διοικούν τις ομάδες που έχουν τέτοια γήπεδα, αυτοί που διοικούν τις ομάδες γιατί να το αλλάξουν αυτό. Αυτό σου λέει, ας το περνάει. Ενώ αν ο παράγοντας έτρωγε το κράξιμο, έτρωγε το πέσιμο και έχανε σε δημοφιλία, σε ανταπόκριση του κόσμου να έρθει στο γήπεδο, έχανε σε χρήμα. Γιατί εκεί θα τον πονούσε περισσότερο. Να χάνε σε χρήμα. Να έλεγαν οι φίλαλοι των Ιωαννίνων, εισένδειξη διαμαρτυρίας, δεν πάμε στο γήπεδο. Να δεις, θα το άλλαζε. Όπως τα θέτεις όλα αυτά, τα θέσουμε και εμείς σε λίγη ώρα. Πάμε στα Γιάννενα. Σε μένα τα πεις σε ανθρώπους που είναι εκεί και ζουν. Να μας δώσουν απάντηση. Γιατί εγώ βαθιά στο μυαλό μου έχω μέσα ότι όλο αυτό το κάνουν επειδή τους συμφέρει. Μάλλον επειδή νομίζουν ότι τους συμφέρει. Ότι εμείς πλέον έχουμε συνηθίσει εδώ, τα καταφέρνουμε και έρχεται ο αντίπαλος είτε μικρός είτε μεγάλος. Ασυνήθιστος και καταφέρουμε και επικρατούμε εναντίον του. Ναι. Επειδή εκείνος δεν μπορεί. Αυτό νομίζω ότι ισχύει στο βάθος του μυαλού τους. Κούτο πονηριά είναι, αν ισχύει αυτό. Είναι έτσι έλλειψη, έλλειψη αίσθησης του τι είναι μακροπρόθεσμα καλό για την ομάδα σου. Ναι. Τέλος πάντων, θα πάμε και στα Γιάννενα, θα πάμε και στο συνάλφο να μας ενημερώσει για πολλά και διάφορα. Βλέπουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο έχει παιχθεί 17η αγωνιστική, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει δώσει μόνο 15 παιχνίδια μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ που είναι 7ος ακόμα, είναι πάρα πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος,
Ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει 3 συνεχόμενα εκτός έδρας μάτς. Σήμερα στα Γιάννενα, την Κυριακή στο Αγρίνιο και την άλλη Τετάρτη στη Λάρισα. Μικρομεσαίοι, ναι μεν, οι αντίπαλοι, αλλά όχι από τους εύκολους. Έτσι, δηλαδή, ο ΠΑΣ Γιάννενα είναι από τον ΠΑΟΚ πάνω στη βαθμολογία, αυτό και μόνο τα λέει όλα. Η Λάρισα παίζει τη ζωή της και μας έχει δείξει ότι σε κάθε μάτς με τους μεγάλους είναι πολύ πολύ καλύτερη από το μέσο όρο της. Παίζει πολύ δυνατά η Λάρισα κόντρα στους μεγάλους, σε όλους. Έτσι. Και ο Πανετολικός άλλαξε προπονητή, δεν θα έχει την εικόνα σε καμία περίπτωση που είχε στο μάτς Κυπέλλου. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να πάρει 9 βαθμούς, μέσα σε εισαγωγικά το υποχρεωμένος, τουλάχιστον για να πλησιάσει εκεί τρίτο-τέταρτος. Ναι. Γιατί ακόμα και με 9 βαθμούς να φτάσει στους 32, εκεί θα είναι τρίτο-τέταρτος. Τώρα ο Πανιώνιος και Ξάνθη έχουν από 31, ο Παναθηναϊκός έχει 30. Όχι ρε φίλε, θα γίνει διόρθωση της βαθμολογίας. Αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός. Άκη, εδώ και 3 μήνες διόρθωση της βαθμολογίας περιμένουμε. Άναπρο, και ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα 7ος. Ναι. Τώρα έχει αυτό το πρόβλημα ότι έχει μείον 2 αγώνες. Είσαι σίγουρος ότι τους πάρει? Όχι, γιατί είναι και οι 2 εκτός και μάλιστα με ομάδες που. Δεν είσαι σίγουρος. Μπορεί να μην κάνει και νίκη σε αυτούς τους 2 αγώνες. Να είμαστε ρεαλιστές. Μάχη. Ποιος δεν το θέλει, αλλά ποιος σου λέει ότι σήμερα θα κερδίσεις και ποιος σου λέει ότι για τη Λάρισα θα κερδίσεις που καίγεται για να σωθεί η Λάρισα. Δίνει παιχνίδι ζωής και θάνατο όλα από εδώ και στο εξή για τη Λάρισα είναι. Δερμπάρες. Άρα πες ότι έχεις άλλους 2 πόντους και είσαι εσύ στους 25. Τίποτα. Παίζεις με. Δηλαδή, κοροϊδεύαμε την ΑΕΚ και δεν είναι εικόνα αυτή δεν που είναι, έχει η ΑΕΚ γενικά. Δεν είναι μόνο βαθμολογικό το θέμα. Αλλά να, η ΑΕΚ έκανε μια νίκη χθες και πάλι μπήκε στο κόλπο. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δημιουργούνται και άλλα ζητήματα. Τα ξέρεις, τα ζεις. Ναι. Στην καθημερινότητα και. Έμα, δεν βλέπεις την ψυχολογία. Λοιπόν. Θα τα δούμε όλα αυτά στη σειρά. Στο μπάσκετ νίκη με τη Λευκάδα, ο ΠΑΟΚ μπήκε στην τετράδα και εκεί πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος, δηλαδή το ότι έφτασε τον Άρη, γιατί ο Άρης ήταν τέταρτη ομάδα, δεν είναι και ότι καλύτερο, ότι πιο επιτυχημένο. Επειδή ο Άρης είναι προβληματικός και είναι κάκιστος και δεν έχει ενισχυθεί και χάνει από τον οποιοδήποτε, δεν πάει να πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή πορεία επειδή έφτασε τον Άρη. Τι να πεις, το ΠΑΟΚ έχει καλή πορεία όταν έχασε την Κίμη, τη Λευκάδα, τα Τρίκαλα σε κάθε νομό της χώρας. Δεν πάει να πει ότι επειδή είναι μαζί με τον Άρη του διπλάσιου, τριπλάσιου μπάτζετ, πάει να πει ότι είναι και επιτυχημένη πορεία του. Από την άλλη θα πει ο Μαρκόπουλος ότι όταν ο Παναθηναϊκός κερδίζει στο τελευταίο λεπτό τον Προμηθέα, όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει 2 αγώνες στο τελευταίο δευτερόλεπτο και μέσα στη Λευκάδα και κάπου αλλού δεν θυμάμαι που έχει κερδίσει. Όταν εγώ σαν ΠΑΟΚ χάνω στο τελευταίο δευτερόλεπτο από ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, έτσι, ή κάποιες άλλες ομάδες, πες δεν μπορώ ρε παιδιά να το πάω το κάρο να το βγάλω περισσότερο από τη λάσπη, γιατί δεν έχω δεν έχω βίντσι να τραβήξω, αφού δεν έχω δύναμη. Έχω ένα ρόστερ. Μπορεί να δικαιολογηθεί η κινήτα της Λευκάδας από μια ομάδα που είχε μαζευτεί 5 μέρες πριν. Μα ρε φίλε, μετά από μια εβδομάδα φτάσαν τον Ολυμπιακό στον πόντο. Τι τυχαίο είναι. Εντάξει. Θα μου πεις μετά, είδες τι πορεία έχει. Έχει όλο και όλο 3 νίκες έχει αυτή η ομάδα. Μετά άρχισε να χάνει από όλους. Είναι περίεργο το. Και βόλι έχουμε βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στη Χαλκίδα και ετοιμάζεται τώρα για το τετραήμερο, ας πούμε, link up διοργάνωση που τώρα εμείς μάλλον δεν μπορούμε να την εκτιμήσουμε. Που δεν είμαστε στο χώρο, ακούσαμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να μιλάνε για ένα τουρνουά, να μιλάνε για παιχνίδια τα οποία γίνονται προς τιμήν ενός αθλητή πολύ μεγάλου που έγραψε ιστορία, αλλά να μην τους καίνε κιόλας. Γιατί δηλαδή αυτό το μήνυμα εισπράξαμε και οφείλουμε να το μεταφέρουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει δικαιολογία για τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, να πάει τελικό, αν κερδίσει τον Ηρακλή και να είναι αδιάφορος. Δεν μου λες να σου το πω αλλιώς. Το βόλεϊ δεν είναι και το πιο δημοφιλές άθλημα. Είναι το μπάσκετ πιο ψηλά και το ποδόσφαιρο φυσικά περισσότερο. Αν στο ποδόσφαιρο που ασχολούμαστε όλοι συνεχώς, ναι, υπήρχε αυτή τη στιγμή link up, ναι, και ήταν επαναλαμβάνω. Link up τι σημαίνει στο ποδόσφαιρο? Ο κυπελούχος με τον πρωταθλητή. Άρα. Όχι. Super Cup. Αυτό είναι Super Cup, ναι. Όχι. Link up είναι μια δεύτερη διοργάνωση. Ναι. Sorry. Κυπέλου. Τουλάχιστον έτσι το μάθαμε από την Αγγλία. Ναι. Και ήταν τώρα στην τετράδα.
Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Θα σε ενδιέφερε τόσο πολύ? Θα κυγόσουνα? Ε, βέβαια. Ποιος θα το θυμάται σε μερικά χρόνια? Καταρχήν αυτή η διοργάνωση σε τρία παίζει χρόνια... Παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για τον Λίκ Καπ και τι θα ήταν αδιάφορο, θα ήταν της πλάκας? Όχι ρε φίλε, αλλά θα ήταν όπως, ημέρα... όπως το περιγράφουν οι άνθρωποι του Βόλεϊ θα ήταν. Θα ήταν ένα τουρνουά. Όλοι θα λέγανε το πρωτάθλημα. Όλοι θα λέγανε η Ευρώπη που παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Σάλκε. Δεν απορρίπτει το ένα τ' άλλο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν απορρίπτει το ένα τ' άλλο. Όλοι θα λέγανε στο το κύπελο. Καταλαβες. Δηλαδή εγώ. Και τι σημαίνει αυτό πραγματικά... το καταλείπεις το άλλο. Τι σε ενοχλεί τώρα που θα παίξει? Όχι, μετράς τις δυνάμεις σου. Ναι, σε ενοχλεί, σε παρεμποδίζει για την προετοιμασία για το κύπελο, αφού το κύπελο δεν παίζεται καν ακόμα. Είναι ένα αβαντάζ για όλες αυτές τις ομάδες. Σε περίπτωση που χάσουν, δεν τρέχει και τίποτα. Σε περίπτωση που κερδίσουν, δημιουργούν ένα καλό κλίμα στην ομάδα τους. Άρα λοιπόν για μένα πέρσι ο Ολυμπιακός κερδίζοντας και μάλιστα έτσι όπως κέρδισε το Link Cup, αυτό εδώ πώς το λένε, ανέβηκε ψυχολογικά. Του βγήκε και στο κύπελο. Του βγήκε γιατί σου λέει το κάναμε μια φορά, το ξανακάνουμε. Ναι. Και το ξανακάνανε. Και τελικά δεν του βγήκε στο πρωτάθλημα. Γιατί εκεί κερδίζει ο καλύτερος. Είναι σειρά αγώνα. Μάτς πολλά. Άνα, μπράβο. Α, εδώ όμως έρχεται τώρα το πρόβλημα και η ανησυχία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι για να περιμένουμε τώρα να γίνει το πρωτάθλημα. Τώρα δεν είμαστε. Τώρα δεν είναι σίγουρο. Αυτή τη στιγμή όχι. Όχι, δεν είναι. Τώρα, αν θα έρθει αυτός ο διαγώνιος που περιμένουμε και αν η ομάδα στρώσει ακόμα καλύτερα. Είδα κατά λάθος κάτι πλάνα από το Παναθηναϊκός Παναβοχαϊκός που τους κερδίσαν σε 45 λεπτά. Δεν τρόμαξες ρε με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη? Δεν τρόμαξες? Εντάξει, ναι. Απλώς πέρασε καιρός. Και πολλοί κόσμοι στο γήπεδο, Παναθηναϊκός Παναβοχαϊκός. Και πολύ μεγάλη επιθυμία και προετοιμασία για τον Ολυμπιακό. Ναι. Είδες που το περιμένουμε πώς και πώς. Ναι. Άρα είδες και για αυτούς κάτι είναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτά με και... τον πρόλογο. Πρώτη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24 με αναδομό. Στο 23-12-41-508. Μπορείτε να ενημερωθείτε για προσφορές που αφορούν ανακαίνιση ολόκληρου σπιτιού, αλλά και γραφείου, παιδικού δωματίου, κουζίνας, τα πάντα. Προνομιακές τιμές, ιδιαίτερα προγράμματα χρηματοδότησης, προσφέρει αναδομό, μέχρι και 6 άτοκες δόσεις. Αναδομό, pavlanakenis.gr. Burger & Shake στην παρέα μας. Πήγαμε την Παρασκευή το μεσημέρι με το Σταύρο και έτσι ψιλοπινούσαμε λίγο. Πήραμε μια μακαρονάδα, πήραμε μια πίτσα. Θα μπορούσε να είναι η επιλογή μας να πιούμε τον καφέ μας εκεί, γιατί μετά το γυρίσαμε και στον καφέ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ όμορφος και πολύ ωραία διακοσμημένος ο χώρος του Burger & Shake. Παρ' όλα αυτά, φάγαμε και την πιτσούλα μας και ήταν εξαιρετική, όπως και η μακαρονάδα. Φοβερές προσφορές αυτές τις μέρες στο Burger & Shake. Από τις 12 ως τις 6 υπάρχει lunch break, που σημαίνει ότι παίρνετε με 5 ευρώ και μπέργκερ και πατάτες και σπιτική λεμονάδα. Επίσης, αν είστε φοιτητής, με το Πάσο έχετε free τις πατάτες και όσοι δουλεύετε εκεί κοντά θα σας διανεμηθεί και μία κάρτα και θα έχετε 15% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα μόνο στο Burger & Shake εκεί στην Κούσκουρα, γωνία με Μητροπόλεως, επί της Κούσκουρα, λίγο αριστερά. Επίσης, Ρεγκίνα στην παρέα μας, αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Στο site reginabanio.gr ξεφυλίζετε τον κατάλογο και ενημερώνεστε για όλα τα προϊόντα που μετά τα βρίσκετε σε επιλεγμένα καταστήματα. Λοιπόν, με αυτά θα ασχοληθούμε κυρίως. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ και τις ομάδες του Δικεφάλου. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε και ένα το μήνυμα στο 545-26. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Οπότε Χρήστο, τώρα για αλλαγή μην ανοίγεις τα μικρόφωνα. Ας τα κλειστά να συζητάμε εκτός αέρα, μου τα είμαι καλά. Γι' αυτό με ρωτούσες να σου πω διάφορα. Επειδή δεν είχες ανοίξει τα μικρόφωνα και ήθελες να τα... Αλλά... Είναι ζωντανές οι εκπομπές, γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά, ρε. Πω ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ βεβαίως. 7:30, προσέξτε, παίζει ο έκτος βαθμολογίας ΠΑΣ Γιάννενα με τον 7ο ΠΑΟΚ. Εσύ πες ότι δεν είναι έτσι. Τα νούμερα μιλάνε. Ναι, εντάξει. Έκτος, βέβαια, πάνω τον ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα, ναι. Πάνω τον ΠΑΟΚ. Παίζει η ομάδα η οποία κέρδισε τον ΠΑΟΚ πριν 2 εβδομάδες μόλις. Την Τούμπα μέσα. Ο ΠΑΣ Γιάννενα έχει μια φυσιολογική πορεία και βαθμολογία. Ο καλή ΠΑΟΚ πορεία. Είναι... Καλή πορεία. Είναι μια καλή πορεία. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ χαμηλά. Παίζει η ομάδα. Ο ΠΑΣ Γιάννενα με τον ΠΑΟΚ. Οι ομάδες που έχουν αναμετρηθεί τις 6 τελευταίες φορές που αναμετρήθηκαν, από αυτές τις 6 μόνο μία φορά κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Άντε, πες τώρα. Δες.
Δηλαδή, τι να πεις άλλο για να δείξεις τη δυσκολία του αγώνα. Α, τι να πεις άλλο. Παίζουν οι ομάδες όπου μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΣ, όπως και ο Ατρόμητος, έχουν πάρει τον αέρα του ΠΑΟΚ. Γίνονται πράγματα στα μάτσα αυτά των ομάδων, τα οποία δεν έχουν ποδοσφαιρική εξήγηση. Στα ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννα, στα ΠΑΣ Γιάννα ΠΑΟΚ, στα ΠΑΟΚ Ατρόμητος, στα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ένας λόγος που ο ΠΑΟΚ του Σαββίδιας, μιλήσουμε για αυτή την εποχή, μάλιστα, δεν είναι ΑΕΚ, δεν είναι Παναθηναϊκός, είναι η αντίδρασή του σε αυτούς τους αντιπάλους. Και με τον Πανιόνιο έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Και με την Ξάνθη έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν το γλυμμένο. Τι είναι γλυμμένο? Δηλαδή, φίλε, να τους έχει. Ποδοσφαιρικά πάνω. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ο Πλατανιάς, την παράδοση εννοώ. Ναι. Έτσι. Είναι μια ομάδα που τον έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Πανιόνιος δεν είναι. Η Ξάνθη δεν είναι. Τα Γιάννενα δεν είναι. Πώς να το κάνουμε? Ο Ατρόμητος δεν είναι. Αυτές οι 4-5 ομάδες. Η Τρίπολη τώρα τον τελευταίο καιρό. Όταν πηγαίνει ο Τσορμπατζόγλου στην Τρίπολη, τον έχει. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συντονισμένη κίνηση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Τι κάνουν εκεί στην ΠΑΕ, γιατί στέλνουν τον κόλκα. Ναι. Ας ξεκινήσουμε με τους γηπεδούχους, με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ας ξεκινήσουμε και με αυτό το πιο ενδιαφέρον θέμα του αγώνα. Έτσι όπως πήγε το ζήτημα με το γήπεδο και τις συνθήκες και τι θα συναντήσουν οι 22 ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν σε αυτό το παιχνίδι, μάλλον. Την πιο δύσκολη δουλειά θα την έχουν οι 22 που θα τελειώσουν το παιχνίδι. Γιατί στην αρχή τα πράγματα είναι πιο καλά. Μετά που αρχίζουν τα πατήματα, οι κόντρες, τα tackling και αυτά και λίγο ανακατεύει το πράγμα, εκεί δυσκολεύει. Μόλις μπει το άρωτρο και αρχίσει λίγο το γήπεδο. Για το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ το βλέπουμε στην πορεία. Θα δούμε πώς αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΣ Γιάννενα και τι γίνεται στην πόλη των Ιωαννίνων. Με τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Γιαννάκη, ανταποκριτής και του Sport FM. Γιάννη, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι από Γέρανα, τι κάνετε? Όλα καλά? Μια χαρά. Με τι διάθεση περιμένεις αυτό το παιχνίδι? Μου έλεγες νωρίτερα στο τηλέφωνο ότι θα ήταν καλύτερα να παίξουν λίγο πιο νωρίς, γιατί έχει αρκετό κρύο το βράδυ. Ναι, όταν πέφτει ο ήλιος έχει κρύο, και τώρα είχε τρεις μέρες. Ήταν καλός ο καιρός, μετά το μάτς με τον Πανιόνιο δηλαδή που πέφτει, ναι. Είχε καλοκαιρία στα Γιάννα, σήμερα ξαναπιάσε συνέχεια. Μάλιστα. Πιάσαμε διψήφια νούμερα μετά από κανένα μισή μήνα. Πήγε πάνω από 10 βαθμούς, τι λες? Ναι, έπιασε εκεί οριακά βέβαια. Ωραία. Αλλά είχαμε πάνω από 1,5 μήνα, γιατί φέτος έγινε το εξής με τον καιρό στα Γιάννα. Ήταν ο πιο ξηρός χειμώνας των τελευταίων 100 και πλέον ετών, από τότε που υπάρχουν μετεωρολογικά στοιχεία για τα Γιάννα. Δηλαδή είχε τις λιγότερες βροχές? Ναι, δεν είχε. Έβρεξε 3-4 ημέρες τα Γιάννα όλο το Δεκέμβριο και αυτές ήταν ψευτοβροχές, δεν ήταν. Ναι, δηλαδή, μέχρι που χιόνισε. Για φώτισμα. Μέχρι που χιόνισε. Μέχρι που χιόνισε, έπιασε η Αριάδη, ήρθε ο Βίκτορας και πιάσαν και τα χιόνια, αλλά ήταν πολικό το ψύχος όλο αυτό τον καιρό που δεν έβρεχε στα Γιάννα και πολικό ψύχος με τη θερμοκρασία να είναι στις καλές του ώρες, 4-5-6 βαθμούς, κάποιες μέρες δεν πέρασε και καθόλου πάνω από το 0. Ναι. Όλα αυτά, ενώ υπήρχαν λοιπόν 40 μέρες να φτιαχτεί το γήπεδο, να γίνει κάτι μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, λόγω της παγωνιάς δεν μπορούσε να γίνει απολύτως τίποτα. Ήταν παγωμένο, ήταν τσιμέντο το γήπεδο. Ναι. Γιάννη, λίγο από αυτό να ξεκινήσουμε. Δεν είναι ενοχλητικό για την πόλη, για την ομάδα, για όλους εκεί να... ενώ ο ΠΑΣ έχει με τόσο καλή ομάδα, πολλές φορές μέσα στη χρονιά να είναι πρώτο θέμα αναφορικά με τον ΠΑΣ Γιάννενα το γήπεδο. Ναι. Και να δυσφημείται έτσι, ας πούμε, η ομάδα, επειδή το γήπεδό της είναι λίγο προβληματικό. Και τι γίνεται επ' αυτού, τι κάνουν οι άνθρωποι του ΠΑΣ ή τι μπορούν να κάνουν? Κοίταξε, το γήπεδο είναι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, ναι, δεν είναι ούτε του Δήμου, είτε κανένας, είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που σημαίνει... Αλλά δεν το λέει κανείς. Κράτος. Να πει ότι... Ναι. Κράτος σημαίνει ότι δεν έχω λεφτά να σου δώσω μορμάνα μου. Να το πω. Λοιπόν, ο ΠΑΣ Γιάννενα πριν κάποια χρόνια είχε κάνει και κάποια έργα, τα οποία κόστησαν γύρω στους 500.000 ευρώ, τα οποία έβαλε ο κ. Χριστοβασίλης από την τσέπη του, και επειδή δεν μπόρεσε να τα συμψηφίσει και ποτέ, τον πήγανε και φυλακή. Έτσι, πήγαν να τον συλλάβουν, επειδή του βεβαίωσε η Επιτροπή Σταδίων, πριν από 6-7 χρόνια ήταν αυτό, του βεβαίωσε η Επιτροπή Σταδίων τα οφειλόμενα από τα μισθώματα. Ο άνθρωπος είχε βάλει 500 χιλιάρικα για να φτιάξει το γήπεδο, του ζητάγανε και τα λεφτά δηλαδή.
τα ενίκια, ας το πούμε έτσι. Και από τότε δεν ξανασχολήθηκε. Από τότε είπε, κάντε το ό,τι θέλετε. Γεια, πυρί, μιχθεί το. Δεν ξανασχολούμαι με το γήπεδό σας. Mm. Ό,τι μου παραδίδω, ό,τι πληρώνω για τη Super League, μέσω της Super League, την κεντρική διαχείριση, αλλά η κεντρική διαχείριση δεν σημαίνει ότι διαπιστώνει ο Γεωπόνος πρόβλημα, ξυλώστε το και να φτιάξω ένα άλλο αύριο το πρωί. Mm-hmm. Αυτό θα σου πει ο Γεωπόνος. Ότι κάθε χρόνο πρέπει να ξυλώνεται και να ξαναφτιάχνεται. Παρ' όλα αυτά, εκεί παίζει η ομάδα του, εκεί παίζουν οι αθλητές. Ναι. Πιο πολλές φορές από όλους τους άλλους, είναι η έδρα τους. Για να φτιαχτεί αυτό, κάθε φορά που φτιάχνεται κάτι γίνονται πασαλήματα. Δηλαδή, άντε να αλλάξουμε το χλωτάπιτα, άντε να αλλάξουμε τα αποστραγγιστικά. Άντε να αλλάξουμε κάποιος που έριξε το ακόντιο πάνω σε ένα μπέκ, να αλλάξουμε το μπέκ, κάτι τέτοια δηλαδή. Γιατί υπήρχαν μέσα και πολλές φορές ακόντια, σφαίρα, ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Κατάλαβα. Και εντάξει, πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα, γιατί δεν γίνεται μια εκβάτρο ανακατασκευή. Ο κύριος Χριστοβασίλης πάντως έχει πάει στον κύριο Βασιλιάδη. Mm-hmm. Και εκτός από τη συζήτηση για να πάρει ο Παζιάννα το πανεπιρωτικό και να φτιάξει εκεί δικό του γήπεδο mm-hmm. και βοηθητικά και εμπορικό κέντρο και ξενοδοχείο και τα λοιπά που θέλει να κάνει μια μεγάλη επένδυση, έχουν συζητήσει και για το χλωτάπιτα να μπει στο ίδιο έργο με την αλλαγή του ταρτάν που θα γίνει. Είχε αλλάξει τελευταία τα φορά του ταρτά στους σημάδες όταν εγώ ήμουν στο δημοτικό με 40 χρονών. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό έχει τεράστιες φορές, οπότε επειδή θα αλλάξει το καλοκαίρι αυτό, ναι. τρέχει ο Παζιάννα μήπως μπορέσει να αυξήσει το κονδύλιο άλλα 500 χιλιάρια για την αλλαγή του χλωτάπιτα εκβάθρων. Βέβαια, τώρα είναι να τον αλλάξει το ταρτάν για να μην αλλάξει ο χλωτάπιτας. Ναι. Αλλά να γίνει η δουλειά εκβάθρων, να μην γίνει δηλαδή μόνο αλλάζουμε το χώρο, πρέπει να αλλάξουν τα χώματα, πρέπει να αλλάξει ναι, τα αποστραγγιστικά, όλα αυτά. Μάλιστα. Σήμερα τι... Αυτό είναι το ιστορικό του γηπέδου εν ολίγης. Καταλάβαμε. Σήμερα πιστεύεις ότι θα υπάρχει πρόβλημα? Δηλαδή μας είπες ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ καλύτερες. Προφανώς στο ξεκίνημα του αγώνα δεν θα έχουμε πολλά ζητήματα. Στην πορεία βλέπεις να... Κι αν βρέξει να έχουμε θέματα? Εντάξει, άμα βρέξει, ναι. Άμα δεν βρέξει, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Έδωσε αρκετά καλύτερα από ό,τι ήταν με τον Πανιόνιο. Ωραία. Γιατί τουλάχιστον αυτή τη φορά, επειδή μαλάκωσε και ο καιρός αυτές τις μέρες, οι καλύτερες θερμοκρασίες και όλα αυτά, μπορέσανε να κάνουν κάποιες εργασίες, να πατήσουν και στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί όταν ήταν τσιμέντο με τον πάγο κτλ., δεν μπορούσαν και να το πατήσουν. Όταν χιόνισε έπρεπε να σπάσουν τον πάγο από τη μία πλευρά. Mm-hmm. Σφυρί καλέμι πήραν σχεδόν για να σπάσουν τον πάγο, για να παρουσιάσει έστω αυτή την εικόνα του γηπέδου. Να είναι λάσπη περισσότερο παρά να είναι πάγος και να φεύγεις με τσουλήθρες. Οπότε έγινε μια, ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει ο Παζιάννα σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο. Και τώρα αυτές τις μέρες πάλι πέσανε, αρκετοί άνθρωποι δουλέψαν όλες αυτές τις μέρες για να το συνεφέρουν λίγο το γήπεδο. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Ωραία, θα κατά πώς. Αν πρέπει δηλαδή να βοηθήσει και λίγο καιρός να μην βρέξει σήμερα, γιατί είμαστε οριακά στην βροχή. Μάλιστα. Πες μας λίγο για την ομάδα, πώς αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΣ, αν έχει προβλήματα, σε τι κατάσταση είναι, μια και δίνει συνεχόμενα μάτς. Δύο απουσίες έχει ο Πετράκης. Είναι ο Ζάιρο που εντάξει είναι δανεικός και δεν θα το χρησιμοποιήσει. Ο Γαρουφαλιάς έχει συμπληρώσει κάρτες και τον δήλωσε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά έχει και δύο επιστροφές, τον Μπέριο και τον Λίλα. Είναι δύο σημαντικές επιστροφές για τον Γιάννη Πετράκη. Ειδικά ο Μπέριος είχε πάνω από δύο εβδομάδες που απουσίαζε και ήταν μια σημαντική απουσία για τον... Έχουμε τρεις εβδομάδες που απουσίαζε, οπότε έχει ο Μπέριος. Ήταν μια σημαντική απουσία αυτή για τον Γιάννη Πετράκη, ειδικά στο ψηλό παιχνίδι. Ο Μπέριος είναι και πανύψηλος και δεσπόζει η παρουσία του στην άμυνα όταν ο αντίπαλος σεντράρει, πάνε να παίξει ψηλό παιχνίδι. Ειδικά αν ο ΠΑΟΚ επιχειρήσει με έναν να σηκώσει την μπάλα λόγω αγωνιστικού χώρου. Ο Μπέριος θα χρειαστεί, τώρα δεν ξέρω βέβαια αν είναι σε 100% κατάσταση να το χρησιμοποιήσει ο Γιάννης Πετράκης από την αρχή. Γενικώς επειδή ο ΠΑΣ Γιάννα Φέρνος έχει μεγαλύτερο ρόστερ και όλοι οι παίχτες έχουν μοιρασμένο χρόνο. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολες οι προβλέψεις για εντεκάδα. Και επειδή αρχίζει και αλλάζει και σύστημα τον τελευταίο καιρό, καθιερώνει το 4-1-4-1, νομίζω ότι θα έχει κάποιες αλλαγές τώρα και ανάλογα και με τις απουσίες. Λίγο δύσκολο να προβλέψουμε την εντεκάδα γιατί είναι πολλά τα συνεχόμενα παιχνίδια και δεν η ομάδα δηλαδή πάει από θεραπεία
ναι, σε χαλαρώμα πριν από αγώνα και δεν προλαβεί να δοκιμάσει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δεν ρισκάρεις καθόλου δηλαδή, έτσι, ναι. Ούτε για τον παίχτη στην κορυφή της επίθεσης, αν θα είναι ο Μαμπουλού ή κάποιος άλλος. Δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Λογικά θα είναι ο Κόντε, αλλά επειδή στα παιχνίδια που θέλει να βγάλει αντιπιθέσεις του αρέσει να χρησιμοποιεί γρήγορο παίχτη, μπορεί να βάλει και τον Μαμπουλού. Ναι. Στα πλάγια μπορεί να βάλει Ακώστα Ναδάλες, αλλά μπορεί να βάλει τον Ακώστα αριστερά αντί για δεξιά και να βάλει από δεξιά τον Γιάκο ή να βάλει και ακραίο τον Μαμπουλού. Είχε βάλει τον Ζάιρο στο προηγούμενο μάτι ακραίο δεξιά. Δηλαδή κάνει πολλές αλλαγές, θέλει να μπερδέψει λίγο και τους αντιπάλους. Έχει και πολλές λύσεις. Έχει φέτος πολλές λύσεις. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Παζιάννα να χρησιμοποιήσει το πρωτάθλημα 20-21 παίχτες. Βέβαια του φύγαν οι δύο, ο Φερφελής και ο Δόνης, που είχαν λιγότερες βέβαια συμμετοχές στο πρωτάθλημα, περισσότερες στο κύπελο. Ναι. Αλλά εντάξει, έχει τουλάχιστον 19 παίχτες ετοιμοπόλεμους, με χρόνο όχι ετοιμοπόλεμους έπαιξαν ένα μάτς και δύο του κυπέλλου, ετοιμοπόλεμους έχουν παίξει τα μισά μάτς σχεδόν του πρωταθλήματος όλοι. Μάλιστα. Γιάννη, κάτι τελευταίο, μεταγραφικά ο ΠΑΣ κινείται, έχει ενδιαφέρον κάποια κενά και αν από το ρεπορτάζ σου προκύπτει οτιδήποτε και για παίχτη που ανοίξει τον ΠΑΟΚ, ειδικά για τον Κοροβέση τώρα τελευταία. Δεν ξέρω πού θα τον βάζαμε τον Κοροβέση, γιατί από αριστερά ο Παζιάννα έχει και τον Κούτρι που παίζει back half όλη την πλευρά στο 3-5-2 και τον Αδάλες είναι αριστερό back half, παίζει και αυτό στο ίδιο ή μπορεί να παίξει και μπροστά από τον Κούτρι και ο Ακώστα μπορεί να παίξει από την αριστερή πλευρά. Σωστό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πάρει και τον... θα μπορούσε να τον πάρει τον Κοροβέση, αλλά δεν θα είναι βασικός. Και το θέμα δεν είναι έχει να πάρει ανάγκη από μεγάλη λες. Να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ναι. Ναι. Περισσότερο έτσι θα ήθελε ένα εξαροχτάρι, γιατί δεν έχει παίχτη πίσω από τον Κοζορώνη, γιατί έφυγε ο Δόνης και επειδή ο Λίλα με τον Γαρουφαλιά είναι επιρρεπής και σε κάρτες και σε τραυματισμούς φέτος, ο Λίλα είχε παίξει και στο Euro και του βγήκε πολύ άσχημα η χρονιά μέχρι τώρα. Και εντάξει, ίσως να χρειαζόταν εκεί μια μεταγραφή, κατά τα άλλα βρίσκει δηλαδή προωθεί τώρα και τον Τζιμόπουλο πολλές φορές στα χαφ. Τον βγάζει από στόπερ και τον πάει πιο μπροστά ή μπροστά από τους χαφ σαν να παίξει μόνος του ή τον κάνει και μαζί με τον Κοζερό να παίξουν δίπλα-δίπλα. Δοκιμάζει πολλά πράγματα τα οποία του βγαίνουν κιόλας γιατί τα αποτελέσματα τα παίρνει ο ΠΑΣ. Ο οποίος είχε ένα πρόγραμμα βουνό, έπαιξε με από το Δεκέμβριο δηλαδή, έπαιξε με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, έπαιξε δύο φορές με τον Πανιόλιο, έπαιξε με την Ξάνθη. Δεύτερο παιχνίδι σήμερα με τον ΠΑΟ και έχει βγάλει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχει Ατρόμητο μετά Παναθηναϊκό, Πλατανιά. Και μετά θα χαλαρώσει λίγο μέχρι το τέλος της σεζόν που θα έχει μόνο Ολυμπιακό και ΑΕΚ στα πιο δύσκολα μάτια, ας πούμε, της σεζόν. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά σήμερα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια. Αυτά ισχύουν τα πάντα για την ομάδα των Ιωαννίνων και το ρόστερ και τους παίχτες, τους οποίους υπολογίζει ο Πετράκης, για το γήπεδο, για τις καταστάσεις. Τα πάντα για εν ώψη του σημερινού αγώνα. 7.30 με τον ΠΑΟΚ. Διαφορετικός ο ΠΑΣ, πιο πολλές λύσεις πλέον στο ρόστερ του. Με το Ζάιρο είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει συμφωνία να μην παίξει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Στο προηγούμενο πήρε κίτρινη κάρτα, εσκεμένα την πήρε και απουσίαζε. Τώρα απουσιάζει από την αποστολή με απόφαση του προπονητή. Και ακούσατε ό,τι ισχύει για το γήπεδο. Μόνο για λόγους προληπτικούς θα μπορούσε να θεωρηθεί αβαντάζ στη συμφωνία το να μην παίξει ο Ζαέρο. Δηλαδή σκέφτεσαι, λες, ας το έχει συμβεί τόσες φορές στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Είναι ποδοσφαιρικός κανόνας, ας το μην ξανασυμβεί. Ναι. Γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ο ΠΑΣ, κοίταξε να δεις, αν το ψάξεις, ο τρόπος που λειτουργεί δεν έχει κάποιο αρνητικό πέραν το ότι το ρόστερ του είναι χαμηλότερης ποιότητας από το ΠΑΟΚ. Έχει ο ΠΑΟΚ δηλαδή να αντιμετωπίσει το ότι δεν έχει πίεση η ομάδα των Ιωαννίνων, το ότι είναι πολύ καλά δουλεμένη και πολύ συνοχή, το ότι έχει λύσεις. Γιατί καμιά φορά καλύτερα να έχεις παραπάνω λύσεις και ας είναι χαμηλότερης ποιότητας, αλλά όποιος μπαίνει να παίζει έτσι όπως έπαιζε και αυτός που λείπει, παρά να έχεις τον παιχταράκι μετά να έχεις τρύπα, να έχεις πρόβλημα. Δύσκολο μάτς είναι, φίλε. Εγώ και με αυτά που άκουσα τώρα νομίζω ότι ο ΠΑΣ είναι σε καλή κατάσταση. Για χαρά είναι. Για να είστε προετοιμασμένοι για το τι θα δείτε. Και δεν γίνεται να δούμε κάτι ανάλογο με ό,τι συνέβη πριν 15 μέρες. Και δεν λέω για την αστοχία του ΠΑΟΚ, λέω για τις ευκαιρίες.
Δεν μπορεί να υπάρξει για εικόνα ξανά. Κατοχή δηλαδή 70-30, τελικές 28-3, κόρνερ 14-2 και όλα αυτά τα τρελά νούμερα. Δεν γίνονται. Άλλο μάτς. Σωστές πάσες. Άμα δεις τι στατιστικό είχαμε εκεί, πάθεις πλάκα στις πάσες. Ναι. Σε λίγο τα του ΠΑΟΚ. Βλέπω λίγο τις κίτρινες κάρτες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει τις λιγότερες στο πρωτάθλημα. Ναι, έχει 29 ο ΠΑΟΚ κατά, θα μου πεις, έχει και 15 μάτς. Ναι, και αυτό παίζει ρόλο. Ναι. 29 έχει. Όχι, πρόβλημα καρτών πάντως δεν έχει και ατομικά, αν το δεις. Και σαν σύνολο, μάλλον είμαστε σε καλή. Ναι, ναι. Οι απουσίες φέτος δεν είναι πρόβλημα. Ναι, ούτε ναι. Με τραυματισμούς. Ακόμα δεν έχει προκύψει κάτι. Ούτε σίγουρα θα βγουν κάρτες, αλλά. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Αφήνουμε τον Μπας πίσω μας για να πάμε και στα του ΠΑΟΚ και να δούμε πώς αναμένεται να παίξει αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κλείνουμε με Burger & Shake, το καλύτερο μπέργκερ στην πόλη, στην Κούσκουρα και με Μητροπόλεως. Εξαιρετικά μπέργκερ από τις 12 μέχρι τις 3 μέρα τα μεσάνυχτα. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 μέρα τα μεσάνυχτα. Από τις 12 έως και τις 6 lunch break καθημερινά. Μπέργκερ, οποιοδήποτε μπέργκερ με πατάτες και σπιτική λιμονάδα μόνο με 5 ευρώ. Μαζί μας και η αναδομό για να αλλάξετε το χώρο σας, να ανακαινήσετε μερικώς ή ολικώς είτε το σπίτι είτε τον επαγγελματικό σας χώρο, να μάθετε για τις προνομιακές τιμές και να εκμεταλλευτείτε προγράμματα χρηματοδότησης προσφέρει η αναδομό, αλλά κυρίως να πάρετε συμβουλές για το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό άμεσα χωρίς να αναστατωθείτε. 2-3-11-2-41-508 ή από κοντά στην Αγία Σοφίας 18. Και στο ίντερνετ μπορείτε να ψάξετε το site της εταιρείας anadomo-ανακαίνιση.gr. Ρεγκίνα, με αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά. Ρεγκίνα μπάνιο, τα κορυφαία είδη, υδραυλικά και αξεσουάρ μπάνιου. Στις καλύτερες τιμές τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα. Γρήγορα στο διάλειμμα μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο για τα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια και τα υπόλοιπα τίματα. Μόνο εδώ θα ακούσετε γιατί έπεσε το διπλό στο 1,60 του ΠΑΟΚ. Μόνο εδώ. Α, έγινε τέτοιο πράγμα. Μόνο εδώ. Πόσο ήταν. Τέτοιους προλόγους πρέπει να κάνεις, φίλε. Τέτοιους προλόγους να κάνεις να γίνεται θέμα, να γίνεται ντόρος, να γίνεται. Καλά, η αλήθεια είναι ότι αυτό το μόνο εδώ, σε αυτή την εκπομπή, όντως είναι μερικά πράγματα που τα ακούς μόνο εδώ. Γιατί δεν υπάρχουν. Οπότε πώς να τα ακούς αλλού. Εκτός αν πει τόσο πες στην περίπτωση που έχει ο ίδιος την ίδια ιδέα ένας άλλος ίσως συνάδελφος. Εντάξει, είναι πάντα υπάρχει μια ίντρικα γενικά με τα ποσοστά. Λες και κοιμούνται αυτοί εκεί που βγάζουν τις αποδόσεις. Για το Βέρεια ΠΑΟΚ, τι έγινε όταν έπεσε το διπλό. Να σου το πω, εγώ επειδή δεν είμαι του στοιχήματος, δεν υπάρχει και ένα αυτόματο σύστημα που όταν φορτώνει ένα σημείο ρίχνει ή ανεβάζει μια απόδοση. Η κάθε εταιρεία ενεργεί ανάλογα με τα συμφέροντά της. Ναι, βλέπει τι ποντάρεται. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ φαντάστηκα ότι υπάρχει. Χωρίς να ξέρω, ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος, ρε παιδί μου. Και όταν φορτώνεται ένα. Και τι πάει να πει αυτό, ότι. Ότι το παιχνίδι είναι προκαθορισμένο. Ρε φίλε, δεν υπάρχει. Ο άλλος που κάνει την κανιότα δεν τον παίρνει να το κάνει διαφορετικά, οπότε αναγκαστικά το ρίχνει. Ναι. Σου λέει δεν θα έχω να πληρώσω άμα βγει το σημείο. Και εύχεται να μην βγει. Ναι. Όπως δεν βγήκε. Ποιο, το Πάουκ, το Βέρεια Πάουκ. Ναι, το Βέρεια Πάουκ, το Πάουκ Παζιάννα και πόσα άλλα τα τελευταία χρόνια με τον Πάουκ. Που σπηλώνεται πριν τα παιχνίδια και μετά το βουλώνουν στο τέλος. Αλλά είμαστε 10 λεπτά μετά τη μία, εδώ στον Λίμπερο και στο Πάουκ 24. Δεύτερη ώρα με Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, με πολύ μεγάλες εκπτώσεις και 60%. Έτσι, με μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κουστούμια. Για όποιον το πήρε απόφαση, για να ξεχωρίζετε σε κουστούμι, σακάκι, παπούτσια, ζώνες, τα πάντα. Κέντρο μπαταρίας. Δείτε και alterecofashion.gr ή επισκεφτείτε τα δύο καταστήματα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και Καλαμαριά Πασαλίδου 85. Πάτησες λίγο περίεργα φρένο, ρε. Και λέω τι έγινε. Λοιπόν, σκέφτομαι ναι, αυτό. Κέντρο μπαταρίας Σταλός επίσης στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Είτε είστε επαγγελματίας και έχετε μαγαζί, ό,τι θέλετε σε μπαταρία θα τη βρείτε. Και χοντρική και λιανική, είτε έχετε ένα αυτοκίνητο και έχετε μείνει από μπαταρία, τηλεφωνείτε 2-3-10-5-45-9-99. Έρχονται 24 ώρες το 24ωρο και σας την αλλάζουν και δεν βάζουν καμιά μπαταρία της πλάκας. Fiam, Technica, Bosch, τις καλύτερες μπαταρίες που κυκλοφορούν στην αγορά, με δωρεάν έλεγχο του δυναμό και με ένα λίτρο παραφλού δώρο. Τρία καταστήματα έχει ο Ιταλός. Όποιον είναι πιο κοντά και βολεύει, σας εξυπηρετεί, είπαμε στο 2-3-10-5-45-9-99.
Λοιπόν, για τα του ΠΑΟΚ. Αφού μιλήσαμε για τους γηπεδούχους που δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο ο Ζάιρο και ο Γοροφαλιάς λείπουν. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα. 19 παίκτες έχει μαζί του ο Ίβιτς. Αυτή τη φορά επέλεξε να είναι στην αποστολή και ο Χαρίσης αντί του Κάτσε. Θα δούμε ποιος θα είναι ο 19ος που θα κοπεί. Πάντως, να φοβάται κάτι, να υπολογίζει, να σκέφτεται λόγω απουσιών, λόγω τραυματισμού, λόγω καρτών, δεν έχει το παραμικρό. Έχει ετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο, είτε για ένα παιχνίδι σε κανονικό αγροτικό χώρο, είτε για ένα παιχνίδι σε πολύ δύσκολο γήπεδο. Έχει δοκιμάσει σχήματα, έχει δώσει διάφορες εντολές στους ποδοσφαιριστές του. Πάμε στον συνάδελφο Σταύρο Κόλκα, ο οποίος μας ακούει και είναι στο δρόμο προς τα Γιάννα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Συνάδελφε, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Δεν σε ακούμε καθόλου. Περιμένω, δεν είμαι στο δρόμο για τα Γιάννα. Α, δεν έχει ξεκινήσει. Άρα είσαι αλφα-αλφα για την εκπομπή. Εσύ... Δηλαδή το επιβεβαιώνεις και μόνος. Βγαίνεις κάρτα τώρα έτσι. Εγώ πριν σε δικαιολόγησα. Μάλιστα. Έτσι σε έχω φταίω πάλι. Τι να κάνω. Τουλάχιστον φρόντισε να έχεις σήμα να σε ακούμε. Τουλάχιστον. Δεν έχει το σήμα. Ναι, ναι. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, δηλαδή. Άμα δεν σε ξεβολεύουμε. Κατάλαβες. Σήμα καμπάνι. Ψάξε. Μπα, με τίποτα. Χειρότερα. Πάρε μας εσύ από ένα σταθερό. Τι του είπε. Θα κάνει Μαριλής μια δεύτερη προσπάθεια. Εντάξει, δεν, το σήμα ήταν απαράδεκτο. Κάνει συνεχώς διακόπες. Άλλη μια προσπάθεια να βρούμε το Σταύρο στη Θεσσαλονίκη. Έτσι όπως στην αρχή έκανε διακοπή, νομίζω ότι θα είναι πουθενά στα τούνελ, θα μας πει είναι. Αλλά εντάξει, δεν ξεκίνησε καν. Και τον αποθεώσαμε. Λέμε ένας επαγγελματίας, φεύγει νωρίς. Για να μην έχει κανένα πρόπτο και αργήσαν οι άλλοι. Εσύ. Εγώ βέβαια την ώρα που έφτανε οι διαφημίσεις περιέγραψα λίγο στον Χριστοκιώση, οπότε ακούσατε κι εσείς οι ακροατές με ποιους θα πάει. Είπαμε θα ρωτάδε, ναι θα πάει ο Σταύρος, τα είπαμε όλα. Το έδωσα το ρεπορτάζ εκτός αέρα. Αλλά θα μας τα πει τώρα και ο Σταύρος. Με ποιες κάλτσες πάει εκεί, γιατί εντάξει χωρίς Δημήτρη εγώ ήδη ανησυχώ. Έχω αρχίσει... Θα αρχίσει να φορτώνει ο Άσος. Τώρα άμα θα μάθουν ποιοι είναι και οι άλλοι που πηγαίνουν. Σωστό. Το βρήκαμε. Ναι, μα θα παίζουν και αυτά ρόλο σιγά σιγά. Λοιπόν, ένα πιθανό σχήμα για τον ΠΑΟΚ εφόσον πράγματι ξεκινήσει με τριάδα στην άμυνα. Τώρα δεν ξέρω, αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Το δεύτερο σενάριο δεν μπορώ να το υπολογίσω. Γιατί δοκίμασε και το κανονικό του σχήμα, το πιο έτσι συνηθισμένο, αλλά και αυτό των έκτακτων καταστάσεων. Στο δεύτερο σχήμα που είμαστε πιο έτσι σίγουροι, φέρνει τους Γλύκο στο τέρμα, Μαλεζά, Βαρέλα, Κρέσπο, τριάδα στα στόπερ, όπως δηλαδή έπαιξε και στο Αγρίνιο, στο μάτς Κυπέλλου που και εκεί ήταν ειδικές συνθήκες. Δεξιά στην πλευρά ως fullback ο Μάτος, αριστερά ο Λέοβατς. Τριάδα στα half με Κάνιας, Τσίμιροτ και Σάχοφ. Και δίδυμο στην επίθεση με Κουλούρη και Μιστακίδη. Έτσι δηλαδή εδώ βλέπουμε σχήμα με τρία stopper, με δύο fullback, με τρίτο half τον Σάχοφ και στην επίθεση σχήμα χωρίς τον Γκάμπος. Χωρίς εξτρέμ, ουσιαστικά γιατί είναι άλλος ο σχηματισμός. Με Μιστακίδη και Κουλούρη. Νομίζω ότι ναι, έτσι ξεκίνησε με δίδυμο αυτό το συγκεκριμένο και στο Αγρίνιο. Το είχαμε πει και την Παρασκευή ότι είναι οδηγός στο Αγρίνιο. Αν δει το γήπεδο και δεν το φοβηθεί μέσα εισαγωγικά, έτσι... και ξεκινήσει με το σχήμα το οποίο συνηθίζει. Υπάρχει ένα ερωτηματικό και πάλι, γιατί τελευταία ο ΠΑΟΚ παίζει με δεκάρι. Έτσι είτε εντός τούμπας είτε εκτός, αγωνίζεται συνήθως με τον Μπίσεσβαρ, άντε που και που έχει παίξει και ο Πέλκας σε σχηματισμό με δεκάρι. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι στο σχηματισμό με τετράδα θα παίξει με δεκάρι και εκεί πάλι
Μάλλον ο Σάχοφ θα αγωνιστεί. Μάλλον πάει για 4-3-3. Δηλαδή με Κρέσπο, Βαρέλα, Μάτος, Λέοβατς, Κάνιας, Τσίμιρο, Σάχοφ, Κουλούρη, Μιστακίδη, Κάμπος. Είναι μεγάλη διαφορά, είναι. Παρότι στα πρόσωπα βλέπουμε μια αλλαγή, είναι πολύ πολύ διαφορετικό το να παίξεις με full back, κάτι το οποίο το παίζεις σε έκτακτες ανάγκες, από το να μπεις στο σχηματισμό που ξέρεις, που το δουλεύεις, που το έχεις χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Ναι, αλλά όταν πρόσφατα το έχεις δοκιμάσει με επιτυχία, δεν διστάζεις πολύ, ναι, να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Ναι. Και όταν και τα πρόσωπα είναι τα ίδια, δηλαδή δεν έχει ο ΠΑΟ κάποια απώλεια για να πει ότι κινδυνεύει να μην είναι το ίδιο αν λείπει ένας κομβικός παίκτης. Λίγο πολύ, αν θέλει, μπορεί τους ίδιους να χρησιμοποιήσει και εκτός το ότι να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα που το θεωρεί πιο ταιριαστό, να κάνει και rotation με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να καταφέρει να αφήσει έξω παίχτες που θεωρεί ότι είναι ακατάλληλοι, δεν ταιριάζουν σε αυτό το match και σε αυτό το τερέν, και να τους ξεκουράσει κιόλας με ένα σμπάρο δύο τριγώνια για να τους χρησιμοποιήσει σε άλλα παιχνίδια. Εμένα μ' άρεσε αυτή η αλλαγή. Μειωμένο ρίσκο είχε. Εμένα πιο πολύ με προβληματίζουν οι πολλές αριθμητικά αλλαγές σε ένα ενδεχόμενο σχηματισμό του ΠΑΟΚ. Ακόμη και αν το σύστημα είναι ίδιο. Πριν το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ, που τελικά πήγε καλά με βάση την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, δεν είχε δοκιμαστεί η τριάδα. Ήταν τότε με τα χιόνια, με τις δύσκολες συνθήκες, δεν είχε γίνει ιδιαίτερη προπόνηση κτλ. Και μπήκε ο ΠΑΟΚ και σχετικά έτσι απροετοίμαστος το απέδωσε αρκετά καλά. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Αυτό δεν πάει να πει ότι είναι και εγγυημένη η επιτυχία, είτε με το ένα είτε με το άλλο. Ποδόσφαιρο είναι. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο στα φέρνει μπάλα. Αυτά πάντως είναι τα αγωνιστικά δεδομένα. Νομίζω ότι ό,τι άλλο και να πούμε δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι. Το περιμένουμε 7:30 για να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει ο ΠΑΟΚ στα Γιάννενα. Στα άλλα ζητήματα. Στα άλλα ζητήματα μεταγραφικά και όχι μόνο. Καταρχάς, από σήμερα ο κόσμος μπορεί να αγοράζει εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Σάλκε. Να θυμίσουμε για όσους το ξέχασαν ότι ξεκίνησε η διάθεση, ήδη υπάρχουν και φωτογραφίες από τους πρώτους οι οποίοι επιδεικνύουν τα εισιτήρια και το ότι θα είναι κανονικά μέσα στην Τούμπα για τον αγώνα που γίνεται 16 Φεβρουαρίου. Έρχονται και οι μέρες σιγά σιγά, τρεις εβδομάδες μείνανε. Μια περίοδος έχουν μέχρι τις 8-9 το μηνός οι κάτοχοι διαρκείας για να ξαναπάρουν τη θέση τους για αυτό το μάτς, μια και δεν ισχύουν τα διαρκείας, και από εκεί πέρα και όλοι οι υπόλοιποι για τις άλλες θέσεις. Αφού πάμε για Σάλκε, θυμίζουμε ότι συνεχίζει να είναι αρκετά προβληματική, πάρα πολλές απουσίες, πολλά προβλήματα. Με το ζόρι κέρδισε προχθές, τελευταίο λεπτό, την αδύναμη Ingolstadt με 1-0. Θα ήταν καλό να παίξει τώρα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να παίζει αύριο μεθαύριο με τη Σάλκε, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Τώρα που ο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά και χωρίς προβλήματα, και η Σάλκε έχει πολλά και διάφορα ζητήματα. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Μέσα Φεβρουαρίου, σε περίπου 3 εβδομάδες, εντάξει, όπως και να είναι τα πράγματα, δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Πρώτα στην Τούμπα, 16 του μηνός, 5η ημέρα, και στις 22 στη Γερμανία. Μεταγραφικά. Δεν αλλάζει κάτι από όλα όσα γνωρίσαμε. Δεν είχαμε και κάποια ανακοίνωση το Σαββατοκύριακο, ούτε για τον Ουάρντα, ούτε για τον Ερίκε. Για τον Ουάρντα καταρχάς φαίνεται, εντάξει, κλεισμένη συμφωνία. Απλά από τη στιγμή που κέρδισε η Αίγυπτος, μάλλον θα προχωρήσει στο Κόπα Αφρικα. Κέρδισε την Ουγκάντα με 1-0 σε μάτ που μπήκε και ο Ουάρντα. Τον έβαλε ο Κούπερ ως αριστερό half extreme. Δύσκολα η Αίγυπτος κατάφερε και κέρδισε στο τέλος με μια ασίστ του Σάλαχ. Το 1-0
Παίζει τώρα Γκάνα Αίγυπτο στο ντέρμπι του ομίλου. Είναι δύσκολο να αποκλειστούν οι Αιγύπτιοι. Άρα θα πάει, θα προχωρήσει η ομάδα και θα αργήσει να έρθει ο Βάρντα. Για τον Ενρίκε. Εξακολουθούν διαφορετικές πληροφορίες από τη Γαλλία σε σχέση με ό,τι μαθαίνουμε εδώ. Θα τα εξηγήσουμε για να καταλάβουμε ότι κάπου υπάρχει ένα μπέρδεμα. Στη Γαλλία αναφέρεται ότι έχουν οι δύο ομάδες οικονομική διαφορά. Έχει όμως ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον τα νούμερα τα οποία επικαλούνται οι Γάλλοι, αλλά και την επίσημη θέση της ομάδας για το σαββατιάτικο μάτς με την King Cup. Καταρχάς, αυτό το δεύτερο που είναι πιο σημαντικό, γράφτηκε ξεκάθαρο ότι ο Ενρίκε δεν υπολογίζονταν για το μάτς Ranking Cup, γιατί είναι εκτός πλάνου προπονητή. Έτσι. Πλέον δεν τον υπολογίζει. Και δεύτερον, από τα ρεπορτάζ των Γάλλων, αναφέρεται ότι, ακόμα και χθες, ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση με 800.000 ευρώ και η Ρένη ζητούσε ένα 200. Γι' αυτό λένε ότι υπάρχει διαφορά. Έλα όμως που από εδώ γνωρίζουμε ότι τα έχει δώσει ο ΠΑΟΚ τα 1.200, ότι δηλαδή ακόμα και αν ξεκίνησε από τις 800.000 έχει φτάσει το 1.200. Για να μην σας πω κάτι τελευταίο ότι το έχει ξεπεράσει κιόλας το 1.200. Ότι έχει δεχθεί να δώσει και κάτι παραπάνω. Αυτό μαθαίνουμε από εδώ. Αυτό βγαίνει από εδώ, από το ρεπορτάζ. Άρα και οι Γάλλοι λένε για ένα 200 και από εδώ μαθαίνουμε ότι εκείνο το ποσό ίσως και λίγο παραπάνω, τώρα τελευταία. Άρα δεν υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Δεν κλείνει όμως και ακόμα η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Δεν δείχνουν να ανησυχούν στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι σε φάση όπου, ειδικά τώρα χθες προχθές, όπου ψάχνονται άλλη λύση, κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Δεν. Όπως αναφέρθηκε και στη Φόρτσα Σαββατοκύριακου, οι άλλες λύσεις, κάποιοι ποδοσφαιριστές και από την Ισπανία και κάποιοι άλλοι, να τους θυμίσω, δεν προχωρούν. Δεν ασχολείται πλέον ο ΠΑΟΚ με αυτούς. Δηλαδή να φοβάται μην τυχόν χαλάσει η συμφωνία με τον Ενρίκη και να πάει στις εναλλακτικές. Υπάρχει περίπτωση να έχει βρεθεί η συμφωνία και να είναι μια προϋπόθεση, ένα προαπαιτούμενο να μην το ανακοινώσουν μέχρι ότου αποκατασταθούν και κάποιες εσωτερικές ισορροπίες της γαλλικής ομάδας. Ναι. Και έχουμε και άλλη μια απόδειξη για το ότι θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Η απόδειξη έχει να κάνει με την φοβερή ιδέα να προτείνουν στον ΠΑΟΚ ανταλλαγή. Πώς προτείνει ο Φερεντίνο στον Τιλ, να προτείνουν ανταλλαγή. Να πάρω τον Τζάλμα, ας πούμε. Ναι. Τον Γκάμπος με τον Ενρίκε. Σοβαρά, μιλάτε μου, για πλάκα το είπα. Για πλάκα το είπες και αστείο φαίνεται. Αλλά η μόνη εξήγηση έχει να κάνει με το ότι και αυτό το κάνα για να κερδίσουν χρόνο. Ναι. Να μην βάλουν την υπογραφή ακόμα. Εγώ το ότι υπάρχει μια σχετική συμφωνία το συσχετίζω με αυτό που βγάζεις εσύ από το ρεπορτάζ σου, ότι δεν δείχνουν ιδιαίτερα να ανησυχούν. Διότι, στον ΠΑΟΚ, ναι. Ναι, αν όντως απλά η Ρέν ήθελε να κερδίσει χρόνο και έθετε τέτοια ζητήματα, ενώ ήταν φως φανάρι ότι κάποια στιγμή θα δεχτεί, ο ΠΑΟΚ ίσως να έκανε και για αντιπερισπασμό κάποιες άλλες κινήσεις ή να άφηνε να διαρρεύσουν κάποιες άλλες επαφές, ναι, 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 που μπορεί να έγιναν. Έγιναν. Έτσι. Δηλαδή να μην ήταν και εντελώς ψεύτικο σενάριο, απλά να αφήνανε να διαρρεύσει ότι υπάρχει και αυτό σαν προοπτική για να περάσουν και στο άλλο στρατόπεδο. Ότι εντάξει, υπάρχουν και αλλού πορτοκάλιες που κάνουν πορτοκάλια. Το ότι δεν κάνουν κάτι τέτοιο σαν παιχνίδι τακτικής, ναι, και δηλώνουν ήσυχοι. Δηλαδή το να δηλώσεις ήσυχος διαπραγματευτικά, αν δεν έχει κλείσει κάτι, εναντίον σου είναι. Εναντίον σου είναι. Σε σχέση με τον άλλον που πρέπει να πει το OK για να σου δώσει τον παίχτη. Άρα λέω, μήπως κάποια στιγμή έπεσε στη συζήτηση το ότι, κοιτάξτε να δείτε, για να μην μας κράξουν, γιατί έχουμε και εμείς τα θέματά μας που πουλάμε έναν ακραίο επιθετικό, έτσι. Και για τις τιμές που τον δώσαμε και για την χρονική στιγμή που τον δώσαμε. Αφήστε να φανεί ότι, εν πάση περιπτώσει, το παζαρέψαμε όσο μπορούσαμε
Και δεν γινόταν αλλιώς, γιατί από τη στιγμή που δεν έχεις μαζί σου τον παίχτη. Δηλαδή αυτό που δεν έκανε ο ΠΑΟΚ. Και με ειλικρίνεια, ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι στην περίπτωση του Ροντρίγκες ή θεώρησε και αξιολόγησε ότι και πολλά παίρνουμε για αυτόν τον παίχτη και σου τον δίνουμε έτσι πακέτο πριν το μετανιώσεις. Mm. Έτσι, ρε φίλε, γιατί τον ξέρουμε πώς λειτουργεί. Τον ξέρουμε καλύτερα από σένα που είδες ένα γκολ στη Φιωρεντίνα. Άρα, μην δηλώνεις απροετοίμαστος μετά. Γιατί απροετοίμαστος δήλωσες. Ναι. Και ότι ξαφνιάστηκες. Ή το δεύτερο είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, επειδή σαν οργανισμός συμπεριφέρεσαι καλύτερα στα παιδιά που πιστεύεις ότι σε βοήθησαν και γενικά πρόσφεραν, το έκανες τόσο εύκολο, δηλαδή δεν έκανες αυτά που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι. Οπότε, μπαμ μπαμ, με συνοπτικές διαδικασίες, το έκλεισες το θέμα, του δώσες τη δυνατότητα να μην παίξει και στα μάτς, που δεν ήταν ψυχολογικά έτοιμος, κάτι το οποίο ο Ενρίκε δεν το έχει στη Ρεν, και έκλεισες τη συμφωνία μπαμ μπαμ, μην κοιτάζοντας να παζαρέψεις τα 500 χιλιάρικα ή το 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, οι άλλοι παίκτες που ήταν στο στόχαστρο, είναι θέμα το οποίο αποκάλυψε η Φόρτσα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Μπρούνο Γκάμα της Λα Κορούνια, έγιναν κάποιες επαφές. Ο Μουνιέ της Μπολόνια. Αυτός πρέπει να έρθει. Δεν θα έρθει ο συγκεκριμένος Γάλλος, ποδοσφαιριστής, και μη γελάς. Και αυτός ο ποδοσφαιριστής που τώρα φαίνεται να είναι πρώτος στόχος για την ΑΕΚ, ο Αραούχο της Λας Πάλμας. Καλή περίπτωση, και ποδοσφαιρικά φαίνεται ότι προωθούνταν, αλλά στον ΠΑΟΚ σταμάτησαν, όπως αναφέρεται και το ρεπορτάζ, σταμάτησαν οι επαφές όταν έμαθαν πως ο συγκεκριμένος τιμωρήθηκε από τις ισπανικές αρχές με φυλάκιση 9 μηνών. Συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος, τον έπιασαν, αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ, διάφορες περιπέτειες και έπαιξε και αυτό ρόλο. Έπαιξε και αυτό ρόλο να πάνε στον Ενρίκε. Για την ΑΕΚ μπορεί, εντάξει, να μην παίξει ρόλο, δεν είναι ok. Όλα γίνονται. Μπορεί να τον πάρει η ΑΕΚ. Παίχτη της Λας Πάλμας. Καλός παίκτης. Εγώ δεν το ξέρω ότι παίζει και για τον ΠΑΟΚ. Να, τη Φόρτσα το διάβασα. Φίλος, αλλά φίλος γράφει για το αν τίθεται θέμα με τις θέσεις ξένων το ΠΑΟΚ. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει 4. Έτσι. Με τους Ουάρντα και Ενρίκε, εφόσον αποκτηθούν, πάει στους 6. Ο ένας από τους 6 είναι ο Κόζακ της K20. Είναι κάτω των 23. Και ο κανονισμός πλέον δίνει την ευκαιρία στις ομάδες να έχουν 5 ξένους συν οποιασδήποτε ηλικίας, συν 3 κάτω των 23. Με αυτή την αλλαγή που υπάρχει, δεν έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Ούτε πρέπει να φύγει οπωσδήποτε κάποιος. Ο ένας, ο Κόζακ, είναι κάτω των 23. Γι' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Πέτρι 35 γράφει: δεν ανησυχούν του ΠΑΟΚ, 23 Γενάρη και η ομάδα είναι χωρίς ενίσχυση. Αυτά μόνο στον ΠΑΟΚ συμβαίνουν. Εντάξει, ο καθένας κρίνεται. Προφανώς δεν μπορεί να είναι και ευτυχισμένοι. Εκ του αποτελέσματος που δεν έχουν καλύψει ακόμα το κενό του Ροντρίγκες. Προφανώς κρίνονται γι' αυτό. Κάθε μέρα και εκείνες τις ημέρες, αλλά και τώρα, και να δεις πώς θα κρυθούν και αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Γιατί βέβαια πάντα το αποτέλεσμα παίζει ρόλο. Πάντα παίζει ρόλο. Και άλλο μήνυμα δεν είναι τώρα, μην το χάσουμε. Πάνω στην κουβέντα ήρθε. Κάνει εντύπωση που απορρίφθηκε ο Μουνιέ πάντως. Δεν ξέρω τι κάνει στην Πολώνια, αλλά όσο ήταν στη Γαλλία ήταν πάρα πολύ καλός. Με τον Εντόι κινείται τίποτα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και καλό χαφ. Σίγουρα με τον Εντόι υπάρχει θέμα. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω τα συμφραζόμενα και από όλο το ρεπορτάζ, ενώ για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ δέχτηκε να δώσει το 1,9 στη Λέγκια, δέχτηκε να δώσει το 1,2 και παραπάνω στη Ρεν. Δεν δέχεται να δώσει το 1 εκατομμύριο στην ΑΖΕ. Είναι τακτική, είναι απόφαση. Δεν δέχτηκε να το δώσει. Μάλλον δεν δέχτηκε για το ότι το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι. Και σου λέει ότι σου λένε ότι μπορούμε να τον αποκτήσουμε με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα. Καλός, κακός. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι 30 Ιανουαρίου αυτή η τακτική δεν μπορεί να οδηγήσει σε καμιά άλλη έκπληξη. Έτσι, οι Γάλλοι πιέζονται. Οι Γάλλοι πιέζονται να δώσουν τον παίχτη και με οικονομικό αντάλλαγμα.
Αν και στη βαθμολογία δεν είναι καλά, δεν παίζει την κατηγορία. Είναι πιο πολύ δικό της πρόβλημα. Μέχρι στιγμής πάντως ο ΠΑΟΚ δεν έχει πιστεί να δώσει τα χρήματα για να πάρει τον υψηλόσωμο χαφ. Αυτό ισχύει. Ας περιμένουμε και την τελευταία εβδομάδα. Κοίταξε, και η Ρεν μπορεί να πιέζεται όσον αφορά την αντικατάσταση του Ενρίκη, αλλά επειδή και αυτινής ο χρόνος τελειώνει, θα πρέπει σε μια εβδομάδα να μας πει αν τα θέλει τα λεφτά ή αν δεν τα θέλει. Γιατί άμα τελειώσουν και για αυτήν οι μεταγραφές, θα μείνει με αυτόν και δεν θα πάρει το 1-200. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι ένα παιχνίδι και αυτό έτσι εντυπώσεων. Δεν νομίζω ότι είναι άσχημη συμφωνία για τη Ρεν αυτή. Ναι. Εντάξει, δηλαδή ας δούμε λίγο και το πέρασμα του χρόνου ως κάτι θετικό προς τον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον έτσι όπως είμαστε, και εφόσον δεν κρίνεται τώρα αυτός ο οποιοσδήποτε στόχος του ΠΑΟΚ. Εντάξει, περάσαμε και από το κύπελο έτσι όπως έγινε, ήρθε θετικά αυτό το 0-2 μέσα στο Αγρίνιο. Ξέρω εγώ, μήπως αξίζει τον κόπο εδώ που φτάσαμε τώρα να μην κλείνει και να περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παίρνει τις αποφάσεις, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κρίνεται. Άλλο ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή εσύ ρωτάς πολύ κόσμο, ρε παιδί μου, κάνοντας το ρεπορτάζ. Παίζει να προκύψει κάποια άλλη μεταγραφή που τώρα δεν την φανταζόμαστε ή δεν την θεωρούμε κοντά? Παραχώρηση εννοείς? Όχι, εμείς να πάρουμε κάποιο παίχτη. Πάρετε... Πέρα από το χαφ. Ναι, ρε φίλε. Δεν φαίνεται κάτι. Δεν φαίνεται κάτι άλλο. Δεν φαίνεται να ψάχνονται σαν στόπερ, για παράδειγμα. Που... Δηλαδή, ούτε σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο θα γίνει αυτό που εγώ πάντα ονειρεύομαι να συμβεί κάποια στιγμή. Τι ονειρεύεσαι? Να μας ανακοινώσουν έναν παίχτη ξαφνικά, για τον οποίο δεν έχει γραφτεί τίποτα, δεν έχει πάει το μυαλό μας ποτέ. Και λέμε, α, ναι, ρε φίλε, πρέπει να το φανταστούμε. Καιρό έχεις να το ζήσεις αυτό, Βέβαια. Από Σάντος, ίσως. Σας προλαβαίνουν οι δημοσιογράφοι. Εσάς τις... Μάλλον κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μάλιστα. Οι δημοσιογράφοι. Τι να κάνουμε. Και μαθαίνονται όλα τόσο γρήγορα. Και ο βέβαια μαθαίνονται 100 και γίνεται ένα. Ναι. Ο τελευταίος που ανακοινώθηκε χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς είναι ο Μπρίκιτς. Ο πρώτος τελευταίος δεν θυμάμαι. Ναι, αλλά το ξέραμε ότι ψάχνει τερματοφύλακα. Ναι, αλλά. Εντάξει, δεν βγήκε το όνομα. Ναι, δεν είχε βγει προς τα έξω τίποτα. Δεν βγήκε το όνομα. Δεν είχε ακουστεί. Αυτά μέχρι στιγμής. Για τα μεταγραφικά, ξεφύγαμε, πήγαμε 35 λεπτά μετά τη μία. Απαντήσαμε και στα μηνύματα. Είπαμε, όλοι κρίνονται. Εκεί έχει φτάσει το πράγμα, 23 Ιανουαρίου, με τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Πάντα το αποτέλεσμα παίζει τεράστιο ρόλο. Θα ήταν πολύ διαφορετική κατάσταση και πολύ μεγαλύτερη πίεση αν ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε στο Αγρίνιο. Εκεί είναι ειδικά το παιχνίδι. Και σήμερα θα είναι πολύ διαφορετική κατάσταση. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ισχύει, αλλά ισχύει. Για το ίδιο γεγονός, κρίνει διαφορετικά με πας για ένα ΠΑΟΚ 0-2 από ότι με πας για ένα ΠΑΟΚ 0-0. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, αλλά αυτό πας για ένα ΠΑΟΚ 0-2 μπορείς να πεις μπράβο, παιδιά. Εντάξει, δεν θα πεις μπράβο. Ναι, αλλά πεις... Το ξεχνάς. Με πας για ένα ΠΑΟΚ 0-0. Αν είχα μέσα τον παίχτη. Θα το πεις. Θα το πεις και. Ενώ θα έπρεπε να το πεις και στο 0-2. Ότι αργήσατε, αλλά δεν κρίνεται έτσι η κατάσταση, δυστυχώς. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, για επικοινωνία μαζί μας με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε καινούριο το μήνυμα στο 545-26, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Νίκος Μοσχοβίτης, γράμμα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Κάπου διάβασα ότι ο ΠΑΟΚ γλίτσε το Κάζο με την Λευκάδα. Για ένα ημίχρονο ήταν ζόρικα τα πράγματα, μετά πετάχθηκε αυτός που έπρεπε να πεταχτεί σε μια συνομιλία και το μάτι καθάρισε, ως συνήθως. Δηλαδή? Κάποιος δεν είπε ότι αν χάσετε από τη Λευκάδα και τέτοια. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ έβαλε 4 συνεχόμενα τρίποντα. Ναι, ήταν σαν αυτό ότι δεν κάνει φάση Λίβερπουλ. Ναι, κάπως και μετά έτσι, έγινε. Κάπως ναι. Έβαλε το λιθαράκι του. Τι κρατάς από αυτό το παιχνίδι, έχει κάτι ιδιαίτερο αγωνιστικά, ομαδικά, ατομικά, ξέρω εγώ, για το ΠΑΟΚ Λευκάδα του Σαββάτου? Σημαντικό ήταν ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε, ότι είχε 5 παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Και σε αυτούς δεν ήταν ο Μακφάντεν? Όχι, δεν ήταν ο Μακφάντεν, όχι. Ήταν ο Κλάντον, ο Μιλένοβιτς, ο Τσόχλας, ο Πέινερς, ο Σάιμπερτ. Και στο δεύτερο ημίχρονο είχε μια ανάλογη εικόνα εκείνου του διαστήματος που είχε με τον Όντεμπουργκ, δηλαδή με πολύ καλή πίεση
στην άμυνα, τρέξιμο. Και εκεί που έφυγε δηλαδή και όλα στη διαφορά και καθάρισε το παιχνίδι. Αν δεν ζοριστούν πάντως από μόνοι τους να μπουν έτσι δυνατά σε ένα παιχνίδι, δεν. Δηλαδή ναι, πρέπει κάποια στιγμή να δουν το χρόνο και το σκορ, να πούν ότι δεν πάει άλλο και να ζοριστούν. Δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό, ε. Και εγώ δεν θυμάμαι φέτος παιχνίδι του ΠΑΟΚ που να μπήκε από το ξεκίνημα και να ήταν 100% συγκεντρωμένος με την άμυνά του να τρέξει, να το κάνει όλο αυτό. Είναι πολλές φορές που μπαίνει κάπου συγκροτισμένος στο γήπεδο και... Κακή νοοτροπία. Φυσικά είναι κακή νοοτροπία και επίσης είναι παιχνίδια τα οποία, ναι, με τη δόξα της Λευκάδας ίσως την ισοπαλία στο ημίχρονο. Με την Oldenburg ήσουν όμως 23 πόντους πίσω. Ή με τον Παναθηναϊκό ήσουν 20 πόντους πίσω. Δηλαδή είναι και το πιο αντίπαλο που θα πρέπει να τρέχει. Έχουν και μια δυναμική. Η Λευκάδα τώρα γιατί να τους αφήσει να πιστεύουν. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Γιατί από τη μία είναι θετικό να τα γυρίζεις και να προσπαθείς και μπράβο και ό,τι κάναμε με την Oldenburg και τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν γίνεται να ισχύει αυτό σε κάθε παιχνίδι με την κάθε Λευκάδα να πρέπει να ζοριστείς κάποια στιγμή για να αποφασίσεις να παίξεις. Έτσι είναι. Είναι παιχνίδια τα οποία θα πρέπει να μπουν στην οτροπία όλων μέσα στην ομάδα των παιχτών ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φοβορί και μπαίνει μέσα και θα τα κερδίζει. Όπως έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, με το έξω Λευκάδας και όχι στο πρώτο. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτό έφερε κάποιες βαθμολογικές αναγκατατάξεις. Ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτη θέση μαζί με τον Κολοσσό και τον Άρη. Και τώρα παίζει το άλλο Σάββατο Κολοσσός ΠΑΟΚ και το μεθεπόμενο ΠΑΟΚ Άρης. Έτσι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον διβδομάδο. Εντάξει, πριν από αυτά. Είναι το σημαντικό παιχνίδι το αυριανό, ναι. Στην έδρα της Ventspils. Πάω, ξεκίνησε από χθες το ταξίδι, το αργά το βράδυ έφτασε στη Λετωνία. Σήμερα θα κάνει προπόνηση στο γήπεδο της Ventspils. Ο λόγος που έφυγε από χθες ήταν αυτός, για να κάνει προπόνηση εκεί κανονικά. Και είναι ένα παιχνίδι σημαντικό, γιατί θα δούμε άμα κρίνει στόχο. Έτσι, γιατί έχουμε πει ότι ναι, ο ΠΑΟΚ κερδίζει, γίνεται στην επόμενη φάση, αν χάσει κοιτάει λίγο τι γίνεται και με τους πέμπτους. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο που ο ΠΑΟΚ πρέπει να το πάρει. Δηλαδή αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία θα είναι βαθμολογικά διάφορη. Δεν έχει περάσει. Έχει τελειώσει το θέμα. Δηλαδή είναι οι τέσσερις του ομίλου του ΠΑΟΚ έχουν περάσει. Μόνο ο ΠΑΟΚ παραμένει ερωτηματικό. Οπότε με νίκη είναι στην επόμενη φάση και θα πρέπει να δείξει ότι σε ένα εκτός έδρας μάτς κιόλας, γιατί στα εκτός έδρας η εικόνα του είναι χειρότερη από τα έντος, ότι μπορεί να παίξει, να το κερδίσει και να πετύχει τον πρώτο του στόχο σεζόν που ήταν αυτή η πρόκριση από την πρώτη φάση των ομίλων του Champions League. Προβλήματα δεν υπάρχουν? Όχι, κάποιο πρόβλημα δεν υπάρχει. Πλήρης έχει ταξιδέψει η ομάδα. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό, η αντίδραση που θα έχει στην πίεση. Γιατί όσες φορές πιέζεται, δεν το έχουμε δει, δεν ξέρουμε το πώς αντιδράει. Δεν έχει παίξει παιχνίδια όπως το αυριανό φετινός ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια, που να κρίνουν ας πούμε και ένα στόχο. Παρότι ξαναλέω ότι και με ήττα είναι αρκετά πιθανό ο ΠΑΟΚ να είναι στην επόμενη φάση. Αλλά ξέρω ότι με νίκη έχει περάσει. Θυμίζει πάρα πολύ το περσινό παιχνίδι λίγο πριν τον Ιανουάριο, ήταν εκείνο, στο EuroCup, με τη Λέντε Βοσνίδας. Πάλι με μια διάφορη βαθμολογικά ομάδα, που ο ΠΑΟΚ άμα έχανε, έψαχνε συνδυασμό αποτελεσμάτων, αν κέρδισε όμως ήταν στην επόμενη φάση, το κέρδισε και πέρασε. Απλά εκείνη η ομάδα, αυτή την ομάδα, έχει πολλές διαφορές. Η περσινή με τη φετινή. Εκείνη έχει πολύ πιο έμπειρους παίχτες, αυτή έχει πιο άπειρους και είναι σημαντικό να δούμε πώς θα αντιδράσουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Τα παιχνίδια όλων των ομίλων είναι σε διαφορετικές ημέρες και ώρες. Ο όμιλος του ΠΑΟΚ αύριο όλα τα μάτια είναι σε 7. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Δεν τον ενδιαφέρει ο ομιλός του, ενδιαφέρει τον άλλο. Δεν τον ενδιαφέρει ο ομιλός του, ναι, ακριβώς. Έτσι είναι, όπως το είπες, τα παιχνίδια των ομίλων είναι οι ίδιες ώρες. Απλά αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει, θα τον ενδιαφέρει τι γίνονται στα παιχνίδια των άλλων ομίλων που είναι πιο μετά. Αύριο και Τετάρτη. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα. Κακό αυτό. Είναι και αυτό ένα θέμα. Κοίτα, τα καλά σενάρια για τον ΠΑΟΚ είναι η νίκη του, που είναι στην επόμενη φάση. Και σαν πέμπτος είναι να κερδίσει η Τσιμπόνα και τον Στάδη. Είναι δύο ομάδες που έχουν από 5 νίκες. Απλά η Τσιμπόνα δεν περνάει. Δηλαδή θα πρέπει να κερδίσει αδιάφορη. Αν κερδίσει και η Τσιμπόνα, ΠΑΟΚ είναι σίγουρο στους πέμπτους. Είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα καλά σενάρια. Τώρα τα στραβά θα πρέπει να τα δούμε. Να τα τσεκάρουμε. Για το τι μπορεί να γίνει. Πάντως ξαναλέω ότι οι πιθανότητες ακόμα και πέμπτος για τον ΠΑΟΚ είναι πολλές. Να είναι δηλαδή ως καλύτερος πέμπτος στην επόμενη φάση. Ωραία. Αύριο στις 7 είπαμε. Θα υπάρχει κάλυψη βεβαίως και θα δούμε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να κερδίσει στη Λετωνία. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Αυτά ισχύουν και για το μπάσκετ. Για την ομάδα του Μαρκόπουλου με τα συν και τα πλην.
τα οποία έχει. Πάμε και στο βόλεϊ, όπου ακόμα δεν έχουμε την είδηση για τον διαγώνιο. Ακόμα το σκέφτονται, αποδεικνύεται ότι δεν βιάζονται για να κλείσουν παίχτη που θα παίξει στο Link Up. Εξηγήθηκαν οι λόγοι και εδώ στην εκπομπή από τον προπονητή κύριο Καλμαζίδη. Ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και στους φίλους αγροτές. Από ό,τι καταλάβαμε τις στοχές μας γνώσεις, δεν ήταν και καλή η εμφάνιση του ΠΑΟΚ χθες στη Χαλκίδα. Εντάξει, δεν ήταν καλή, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι για όσους τουλάχιστον το είδα το παιχνίδι, δεν έπαιξε η βασική ομάδα. Δηλαδή δεν ξεκίνησε ο Σαφράνοβιτς, δεν ξεκίνησε ο Ντάντε, ο Γκαράζ δεν έπαιξε καθόλου σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Γκαράζ γιατί δεν έπαιξε? Γιατί ήθελε να δώσει ανάσες εν όψη του Λιγκάπ, γιατί το παιχνίδι είναι 25 του μηνός. Για τον λόγο. Και ο Σαφράνοβιτς δηλαδή που μπήκε στα διαστήματα που ο ΠΑΟΚ κόλλησε και έπρεπε να ξεμπλοκάρει για να μην χάσει, για να μην δώσει βαθμό στον Ηρακλή Χαλκίδας. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει σερβίς ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια με Γκόμες και τον. Πες τον πρώτο, τον ακραίο. Τον Γιαμπλότσκι ή ποιον άλλο. Τον ακραίο, τον κουβανό. Το Χιμένες, ναι. Γκόμες Χιμένες, ένα δίδυμο. Και σε πέδα Χιμένες πέρυσι. Ήταν το μεγάλο όπλο του ΠΑΟΚ. Φέτος τα σερβίς είναι μόνο πολύ χαλαρά, πολύ χαλαρά για τον αντίπαλο. Ναι, είναι γεγονός αυτό ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου καλός στο σερβίς. Δεν ξέρω τώρα αν ο νέος διαγώνιος πρέπει οπωσδήποτε έχει αυτό το στοιχείο. Απλά επειδή θέλω να συνεχίσω λίγο τον πρόλογό σου για το βόλεϊ, ναι. Πάμε, μάλλον όλα δείχνουν ότι πάμε σε ένα link up χωρίς διαγώνιο, έτσι. Ναι. Ξεκάθαρα πλέον. Δηλαδή οι πιθανότητες να έρθει διαγώνιος, να προλάβει να παίξει ένα-δύο σετ στον Ηρακλή και εφόσον πάρει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση να προτιμηθεί να παίξει και στον τελικό, είναι λίγο νομίζω με την πλάτη πλέον ο ΠΑΟΚ στον τοίχο σε αυτό το θεσμό τουλάχιστον στο link up. Εντάξει. Επιλογές είναι. Ναι. Επιλογή είναι μάλλον. Θα κρυθεί και αυτή στο τέλος. Εντάξει. Άλλοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να αφήνει κανένα τίτλο. Mm-hmm. Και εγώ σε αυτή την άποψή είμαι. Αλλά βλέπουμε ότι μάλλον αφού έφτασε εδώ πέρα το θέμα και δεν μπόρεσαν να πάρουν το διαγώνιο που ήθελαν. Γιατί ξεκάθαρα η πρώτη επιλογή του Καλμαζίδη ήταν ο Περέιρα, ναι, από την Αργεντινή. Αλλά ήρθε το μπλοκ από την ομάδα του η οποία ζήτησε λεφτά και δεν τον παραχώρησε. Και αναγκάστηκε πλέον ο ΠΑΟΚ να κυνηγήσει πιο ζεστά άλλες περιπτώσεις όπως του Στάροβιτς. Ο οποίος ναι μεν είναι ένας πολύ καλός διαγώνιος. Είναι μάλλον πιο γνωστός από τον Περέιρα για τον κόσμο έτσι, και τουλάχιστον γενικά. Αν λίγο ασχοληθείς είναι πιο γνωστό όνομα, αλλά ο Περέιρα έχει άλλα στοιχεία, άλλα στοιχεία έχει ο Στάροβιτς. Δεν είναι τόσο ακριβώς δηλαδή τα ποσά που γράφονται και ακούγονται δεξιά και αριστερά ότι είναι στα 150.000 ευρώ. Είναι εκεί στα 80-90 χιλιάρικα το ποσό που χρειάζεται και θέλει για να έρθει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να πάρουν το πολυπόθετο νόη. Ξέρω πάντως ότι τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε μεταγραφή. Αυτό που τουλάχιστον μαθαίνω εγώ. Α, ναι. Άργησε βέβαια. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν τους νοιάζει το link up και θέλουν να συνεχίσουν το δικό τους τέμπο. Δηλαδή ναι, αυτό που παρατηρούμε με τις ομάδες του κ. Καλμαζίδη είναι ότι συνηθίζει να τις έχει έτοιμες προς το τέλος, προς τα play-off. Και όχι μόνος και στο ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό όταν ήταν και ως πρώτος και ως δεύτερος προπονητής. Κάτι τέτοιο αντίστοιχα έφτιαχνε. Εντάξει, είναι το δικό του σκεπτικό. Αυτός είναι ο μαέστρος. Αυτός έβγαλε, επιτρέψτε μου να πω, από την αφάνεια που υπήρχε το τμήμα. Καλό θα είναι να τον εμπιστευτούμε. Απλά στο link up πλέον ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει μια μικρή υπέρβαση χωρίς το διαγώνιο για να καταφέρει να πάρει τον τίτλο. Και χθες, αν μου επιτρέπεις, είδαμε και σε πολλές φάσεις πάλι να βγάζει τον Σακόγλου ο κ. Καλμαζίδης από τη θέση του διαγώνιου και να βάζει τον Σωτηρίου. Ναι, ναι. Δηλαδή όταν κολούσε πάλι ο Χάρης, ξανέβαζε τον Σωτηρίου έτσι λίγο να αλλάξει ο ρυθμός. Γιάννη, αυτό που δεν είπαμε είναι ότι το match ΠΑΟΚ Ηρακλής, υπάρχει μια σειρά. ΠΑΟΚ Ηρακλής είναι Τετάρτη στις 7. Τετάρτη στις 7, 25 του μηνός. Ωραία, γιατί αυτό είναι το πρώτο match, δεν είναι και αυτονόητο τίποτα. Από την Τρίτη βέβαια θα ξέρουμε τον αντίπαλο. Γιατί ορίστηκε την Τρίτη το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μεγάλο match αυτό, Μεγάλο match. Από ό,τι είδα τους Παναθηναϊκούς είναι πολύ ζεστοί για να πάνε να κερδίσουν, να.
Η δική μου άποψη είναι, Δημήτρη, ότι επειδή ο κύριος Ανδρεόπουλος ξέρει ότι δεν έχει το ρόστερ, δηλαδή ο κύριος Ανδρεόπουλος, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ξέρει ότι δεν έχει το ρόστερ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλο το πρωτάθλημα και να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, άποψή μου καθαρή, έτσι. Πιστεύω ότι θα κυνηγήσει τα δύο κύπελα, τα οποία θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό μετά από αρκετά χρόνια που έχει να πάρει δίδυμα. Μάλιστα, σωστή σκέψη. Έτσι το βλέπω εγώ, ότι μάλλον θα πάνε να χτυπήσει τα δύο κύπελα που είναι δύο παιχνίδια, τα δίνω όλα και ό,τι γίνει. Γιατί πολύ απλά δεν έχει πάγκο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή έχει μια καλή εξάδα, εφτάδα αθλητών. Και λες ότι στα play-off θα λυγίσει. Δεν θα έχει τις ανάσεις από τον πάγκο. Κάτι που θα έχει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι και ο τρίτος σε ακραίος παίζει. Σωστό. Ωραία. Γιάννη, άρα μας προναγγέλεις ανακοίνωση μεταγραφής αυτό το 48ωρο, σήμερα αύριο. Τετάρτη το πάω Κυρακλής και βλέπουμε για το πρόγραμμα. Άντε ρε, άσε τον παπάτζι που θα μας ανακοινώσει. Εδώ εμένα χτες το βράδυ μου είπε τώρα θα βγω στην εκπομπή και θα στον δώσω. Άντε τον ψεύτη. Γελάει. Είπα, τώρα αυτός που είναι πλέον στην πρώτη λίστα είναι ο Στάρο Βιτσεάκη μου. Φίλε, τώρα εγώ βγήκα 12 η ώρα, λέμε τι έχουμε στην εκπομπή και λέω θα πάρεις δύο παρά τον Γιάννη, θα σου δώσω μεταγραφή. Και γελούσε. Ο Δημήτρης που ξέρει καλύτερα τον ΠΑΟΚ. Ναι, την έψαχνα όμως να ξέρεις. Άντε κανόνισε, φέρε κάτι καλό. Θα ξανασχοληθούμε. Απλά να πούμε ότι και ο Γιορντάνοφ είναι stand-by, έτσι, να το ξέρει και ο κόσμος. Ναι. Ωραία. Γιατί άμα δεν προχωρήσει ο Στάρομπιτ, νομίζω θα καταλήξουν αναγκαστικά πλέον στον Γιορντάνοφ. Έγινε Γιάννη, ευχαριστούμε. Έγινε, καλά. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ανακοίνωση από τη Λίγκα την Παρασκευή, Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση. Έγκριση προγράμματος δευτέρου γύρου, κατάσταση αγωνιστικών χώρων και ζητήματα συντήρησης γηπέδων, έγκριση σχεδίου πληρωμών από Fortinet, θέματα σχετικά με την διοργάνωση του προαθλήματος κανονικούς αδειοδότησης, έγκριση ποσού για την ενίσχυση του Γιώργου Μπίκα, ενημέρωση και παράδοση σχεδίου για την αναδιάθρωση του προαθλήματος και τη συνολική δομή οργάνωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Θέμα από ΠΑΕΠΑΣ Γιάννενα. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Λίγκας 5-5 του 16 για τη μη συμμετοχή της ΠΑΕΠΑΣ Γιάννενα στα play-off της διοργάνωσης 15-16. Το θέτει ο Παζιάννα. 15-16. Ναι. Και Γενική Συνέλευση, έγκριση αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγή μελών και διάφορα. Όλα αυτά για την Παρασκευή. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και με News Fish. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Εντάξει, τελευταίες δεν είναι και τόσο τελευταίες, με την έννοια ότι ακούγοντας και τον Ραφαήλ τον Καϊτατζή, το βασικό θέμα έτσι που αφορά και τη Βόρεια Ελλάδα είναι η κινητοποίηση των αγροτών. Όλη την Ελλάδα βασικά αφορά, αλλά αυτό το αφήνουμε γιατί είναι ακόμα εν αναμονή και γίνονται κάποιες κινήσεις τακτικής. Μας κάνει εντύπωση που δεν αντιδρά άμεσα το Υπουργείο και γενικά η κυβέρνηση, σαν να είναι το χρονικό μιας προαναγγελθήσας ταλαιπωρίας. Δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν μια συνάντηση, να πάρθουν δύο μέτρα και οι αγρότες να μην κατέβουν στους δρόμους και δεν το θέλουν και οι ίδιοι, κάνει ψοφόκριο, είναι πολύ πίσω και εξαντλημένοι, έχουν πολλά έξοδα, δεν έχουν φράγκα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μπουν τώρα σε αυτή την ιστορία, αλλά εμένα μου δίνει την αίσθηση, Δημήτρη, ότι σαν να λέει αυτοί θα κινητοποιηθούν, εμείς θα κάνουμε ότι διαπραγματευόμαστε και δεν μπορούμε να τους δώσουμε και πολλά, θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος κάνα 20ήμερο και θα ηρεμήσουν μετά τα πράγματα και θα τα βρούνε. Δεν έχει πάρει κάποιος από την κυβέρνηση μια πρωτοβουλία για να αποφευχθεί αυτή η κινητοποίηση πριν ταλαιπωρήσει κόσμο. Και είναι να τρελαίνεσαι και όταν σε καμιά εβδομάδα θα κλείνουν οι δρόμοι και δεν μπορούν να γίνουν οι δουλειές, θα διαμαρτύρεται ο κόσμος και θα έχει κάθε δίκιο. Αυτό το οποίο προέκυψε τώρα πάντως στην επικαιρότητα είναι το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ, διότι έρχονται χιόνια και καταιγίδες, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Δεν είναι κάτι τόσο. Έκτακτο είναι το δελτίο. Αλλά η πρόβλεψη υπήρχε ότι θα επιδεινωθεί ο καιρός από σήμερα το βράδυ και ότι θα έχουμε κάποιες βροχές, καταιγίδες και ίσως κάποιες χιονοπτώσεις μέχρι και την Τετάρτη. Είναι πρόσκαιρη η επιδείνωση, δηλαδή είναι για 2-24 ώρα ουσιαστικά. Θα ξεκινήσει απόψε αργά το βράδυ από τα νοτιοδυτικά. Εκεί θα έχει πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Λογικό είναι τέτοια εποχή. Και κάποια στιγμή ίσως και στην κεντρική Μακεδονία, τώρα για την περιοχή εδώ που μας ακούτε περισσότερο θα αναφερθούμε, υπάρχει η πρόγνωση ότι κυρίως στα ορεινά θα δούμε πάλι άσπρη μέρα, χωρίς όμως παγετούς, χωρίς παγωνίες, χωρίς εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες όπως είχαμε εκεί γύρω στα φώτα.
Αυτό είναι ένα σχετικά θετικό. Κατά τα άλλα, είναι ένας άκρος χειμωνιάτικος καιρός. Πάνε λίγο πίσω οι Αλκιονίδες, τις οποίες τις έδωσε την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή ως πρόβλεψη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ξαφνικά που. Πού είναι οι Αλκιονίδες? Εκεί που συζητούσαμε. Τις φάγατε κι αυτές. Ναι, ρε φίλε, έδωσε πρόγνωση ο άνθρωπος ότι μετά τις 25. Εντάξει, είναι μέσα αυτή η επιδείνωση. Ο Αρναούτογλου την έκανε την πρόγνωση που τον πιστεύω πάρα πολύ στις μελέτες που κάνει. Αυτό τώρα με τις ενδεχόμενες αλκιονίδες, δηλαδή καμιά 5, 6, 8, 10 ίσως μέρες με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και με σχετικά ανεβασμένη τη θερμοκρασία, πάει για λίγο μετά. Προς το παρόν έχουμε κάτι το οποίο κάποιος λέει: άρα τρελάθηκε ο καιρός. Τι τρελάθηκε, ρε φίλε, χειμώνας είναι. Ισχυρές βροχές, θα έχεις καταιγίδες, θα έχεις χαμηλές θερμοκρασίες, θα έχεις κάνα χιονάκι στα ορεινά, θα έχεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Ξεχάσαμε δηλαδή τι μας γίνεται με όλα αυτά. Αυτό κρατήστε το. Από σήμερα το βράδυ έχουμε πάλι επιδείνωση του καιρού. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων, κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Η ώρα είναι 2. Ενοικίασε το όχημα της επιλογής σου από την Nova Rent-A-Car στο 2310 488 680 με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και απεριόριστα χιλιόμετρα. Χρειάζεστε να νοικιάσετε αυτοκίνητο για επαγγελματικούς ή λόγους αναψυχής? Χρειάζεστε ένα οικονομικό και αξιόπιστο αυτοκίνητο που θα το παραλάβετε και θα το παραδώσετε όπου εσείς επιθυμείτε? Nova Rent-A-Car. Η έμπειρη εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη καλύπτει κάθε σας ανάγκη με υψηλού επίπεδου υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων. Με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και απεριόριστα χιλιόμετρα, η Nova Rent-A-Car σας παρέχει την επιλογή που ζητάτε. Nova Rent-A-Car, 2310 488 680. Στη σελίδα μας στο Facebook και στο novarentecar.gr. Φίλος μας γράφει: στην Ιταλία πριν της Γιουβέντους όλα τα γήπεδα είναι κρατικά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι η κατάληψή τους. Ο Μωράες που δεν υπολόγισε τους εξωγενείς παράγοντες μας κούνησε μαντήλι. Γρήγορα. Επιβάλλεται να παίξουμε ανάλογα με τις γηπεδικές συνθήκες. Σημειώνει για το σημερινό παιχνίδι. Άρα θυμίζουμε. Σήμερα Δευτέρα 7.30 πας για ένα ΠΑΟΚ. Αύριο Τρίτη 7 η ώρα Βέντσπιλς ΠΑΟΚ. Μεθαύριο Τετάρτη 7 η ώρα ΠΑΟΚ Ηρακλής. Παραμεθαύριο Πέμπτη 5 και 4 ΠΑΟΚ Πανετολικός. Έκλεισε η εβδομάδα, ρε φίλε. Έκλεισε η εβδομάδα. Αυτά είναι. Κάθε μέρα είναι ΠΑΟΚ. Είναι ωραίο να σε ΠΑΟΚΣεις. Κάθε μέρα ΠΑΟΚ. Παρασκευή Σάββατο. Σάββατο Κολοσσός ΠΑΟΚ. Παρασκευή δεν έχει τίποτα. Κάρτα βρούμε. Φίλε, Παρασκευή είναι. Θα κάνουμε τις προβλέψεις μας και θα παίξουμε στοίχημα. Και μια μέρα καινή θέλει. Κυριακή Πανετολικός ΠΑΟΚ. Λέω εγώ τώρα. Ναι, όλες οι μέρες. Τι ωραία. Παρασκευή, όχι, δεν έχει τίποτα. Όχι. Για να φορτίσουμε μπαταρίες λοιπόν. Και για όποιον έχει πρόβλημα στις μπαταρίες του, Κέντρο Μπαταρίας Ιταλός. Όλο το 24ωρο, όταν προκύψει το πρόβλημα σε εσάς, τηλεφωνήστε 2310 545 999 και έρχονται άμεσα όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν βρίσκεστε, για να αλλάξουν μπαταρία. Το Κέντρο Μπαταρίας Ιταλός με τρία καταστήματα, Σικές, Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Και από την πρωτεύουσα της μόδας, την Ευκαρπία. Για όλη τη Θεσσαλονίκη, για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για όλες τις ανατολικές συνοικίες που, εντάξει, δεν νιώθουν να ντύνονται, αλλά το προσπαθούν. Τα Alter Ego σας δίνουν εκπληκτικές λύσεις σε ανδρικά ενδείγματα για όλα τα γούστα. Τώρα αυτές τις μέρες έχουν και εκπτώσεις που αγγίζουν το 60% και είναι ανοιχτά και Σάββατο και Κυριακή. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε σε κάθε κοινωνική σας εκδήλωση, αλλά ακόμα και σε μια απλή βραδινή έξοδο. Εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία είναι εκεί τα κεντρικά. Εκεί είναι η Σάρα Σπέκτρα που έχει τα γραφεία της και έτσι ανταγωνίζονταν τους Φόρεστερ. Και επίσης υποκατάστημα στην Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. alterego-fashion.gr. Τα βλέπετε όλα και αγοράζετε ό,τι θέλετε στα Alter Ego. Κλείνουμε. Συνέχεια, όχι, συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο με μία ώρα για τον κόσμο του Άρη.
Τι πανηγυρίζεις? Βέβαια, αρχίζει, μιλάει ο λαός του ΑΕΡ. Άρησε, παίρνει τηλέφωνο και μιλάει σαν ακροατής. Όχι, όχι. Αυτή η εβδομάδα είναι σοβαρή, έχει Άρης Ολυμπιακός. Θα αντιμετωπιστεί πάρα πολύ σοβαρά από όλους μας. Έχει Τετάρτη Άρης Ολυμπιακός. Δηλαδή, τι να φοβηθεί ο Άρης από αυτούς? Ποιον, το Βιάννα? Ποιον, το Ρέτσο? Μπορεί και να τους εκθέσει. Δηλαδή, μεσοεπιθετικά είναι καλός ο Άρης. Τζιμπούρ έχεις. Ήλιτς έχεις. Να μπει ο Τζιμπούρ να δώσει απαντήσεις. Δηλαδή, εσύ έχεις Τάτο και ο άλλος έχει Μανθάτη, ρε φίλε. Τι να φοβηθείς? Πίστεψέ το. Θα τα ακούσουμε αυτά και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι.